Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πράξης. Σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, μαζί με τον οικονομολόγο της εκπομπής, τον Γιάννη Χριστόπουλο. Και σου Γιάννη. Καλησπέρα Βασίλη. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα αρκετά πράγματα, θα δούμε και πρακτικά πράγματα, θα δούμε κινήσεις ανθρώπων που μέσω κρίσης έχουν ασχοληθεί και με οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα δούμε τι σημαίνει και με τις αγορές. Είμαστε αναμονή και της συνέντευξης τύπου Τραμπ Μέρκελ, να πούμε. Εδώ και πάρα πολλή ώρα είναι στημένες οι κάμερες εκεί στο Λευκό Οίκο. Περιμένουν να δουν τι θα πούν σε αυτή τη συνάντηση τύπου Τραμπ και Μέρκελ μετά τη συνάντηση που είχαν λίγο νωρίτερα. Είχαμε και αμήχανες στιγμές, είχαμε και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι σημαντική αυτή η πρώτη του συνάντηση. Είναι η πρώτη, μπορούμε να πούμε, η πρώτη συνάντηση των δύο μεγάλων ηγετών, Βασίλη, του κυρίου Τραμπ και της κυρίας Μέρκελ. Δεν θα περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτη συνάντηση στην ουσία, σύγκληση απόψεων ή απόσταση, θα δούμε τώρα τι θα προκύψει από εκεί. Εθιμοτυπική περισσότερο θα λέγαμε, αλλά θα ανιχνεύσουν ο ένας τον άλλον και θα δούμε τι θα πούν. Αν και συνήθως, ξέρεις, είναι ευκαιρία να μιλήσουν, διότι δεν έχουν τόσες πολλές επαφές οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ διαζώσεις, μόνο δια τηλεφώνου. Εκτός και αν στο G20, γιατί έχουμε και G20 σε λίγες μέρες από τώρα και πολλά προετοιμάζονται για αυτή τη σύνοδο των 20 μεγαλύτερων χωρών της, αυτού του πλανήτη. Άρα προφανώς θα θέλει να δει και η κυρία Μέρκελ τι ακριβώς θέλει να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, τι θέλει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία και με την Αμερικανική, τι κινήσεις θα κάνει, για να δει και αυτή γιατί έχει μπροστά τις εκλογές. Έχει και το άλλο κομμάτι, κυρία Μέρκελ. Ανίχνευση προθέσεων θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, τόσο στην Αμερική αυτά που αντιμετωπίζει ο κύριος Τραμπ, όσο και στην Ευρώπη. Έχουμε το Brexit που θα απασχολήσει και τους δύο ηγέτες. Καλύτερα να δούμε το τι θα πούν και το τι θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες αφού τελειώσει η συνάντηση. Πώς μετά θα αρχίσουμε να αποκωδικοποιούμε την κάθε δήλωσή τους και την κάθε αναφορά που θα κάνουν, ακόμα και το στήσιμο, ακόμα και τον τρόπο που θα πούν κάποια πράγματα και πάλι αυτό θα είναι στο επίκεντρο όλων των αναλυτών. Θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει όμως και στα δικά μας, διότι το έχουμε ξαναπεί εμείς αυτήν την εκπομπή, τους έλεγα αυτό είναι το επίκεντρο της εκπομπής, η πραγματική οικονομία, η αγορά, η επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς όμως όλα αυτά έχουν να κάνουν και βρίσκονται υπό το πρίσμα της αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση η οποία καθυστερεί, το λέγαμε και χθες Γιάννη, ότι το ορόσημο της 20ης Μαρτίου έχει χαθεί. Το έχουν πει πλέον και πηγές από εδώ από τη χώρα, ο κ. Τσακαλώτης είπε για τις 7 Μαρτίου και εκπρόσωποι από την Ευρώπη λένε και αυτοί ότι δεν καταλήγουμε στις 20 Μαρτίου. Πάμε ακόμα παραπέρα. Καθυστέρηση λοιπόν και πάλι. Και πάλι καθυστέρηση, Βασίλη. Τουλάχιστον εμείς το είχαμε συνηθίσει από την πλευρά μας, κάναμε καθυστέρηση. Να δούμε όμως τι θα γίνει. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα τα οποία δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων. Νομίζω θα μας τα πει και ο Τάσος στη συνέχεια. Είναι τα εργασιακά και μάλλον και το ενεργειακό. Και τον Ιγιακό. Λοιπόν, Τάσο Δασόπουλος να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ, διότι είχαμε και τηλεδιασκέψεις και πολλά ακόμα τα οποία περιμέναμε με τους θεσμούς. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Ακόμα έχουμε τηλεδιάσκεψη. Δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει η τηλεδιάσκεψη λοιπόν ακόμα αυτό. Όχι. Άρα είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς. Είναι σε εξέλιξη ακόμα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν θα αργήσει να τελειώσει, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει η γνωστή διαπραγματευτική ομάδα, η κυρία Αυτσιόγλου είναι πια επίσημο μέλος της, ο κύριος Φουλιαράκης και ο κύριος Τσακαλώτος και συνεχίζουν να συζητούν τα μέτρα και τα αντίμετρα. Τάσο, θέλω να σε διακόψω, να πάμε Λευκό Οίκο, Ουάσιγκτον. Έχει ξεκινήσει η κοινή συνέντευξη τύπου Μέρκελ Ολάντ και στη συνέχεια θα έχουμε ξανά τον Τάσο Δασόπουλο για να μας πει για αυτή την τηλεδιάσκεψη που είναι λοιπόν σε εξέλιξη με τους θεσμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την ώρα. Τις οποίες σέβεται η αμερικανική οικονομία, όπως λέει. I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO
Επανέλαβα στην καγκελάριο Μέρκελ την θερμή υποστήριξή μου στο ΝΑΤΟ, αλλά και στους συμμάχους οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν το μερίδιό τους για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, τις δαπάνες των εταίρων βέβαια. Αυτά τα κράτη πρέπει να πληρώσουν αυτά που οφείλουν. To increase defense spending and work toward contributing at least 2% of GDP. Η Γερμανίδα καγκελάριος δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες. Το Βερολίνο θα δαπανίσει το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα. Including the lives of over 50 German soldiers. Whose sacrifice we greatly honor. I also appreciate Chancellor Merkel's leadership. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στις θυσίες των Γερμανών στρατιωτών. Where we ideally seek a peaceful. Και στο θέμα της Ουκρανίας. Most importantly, our two countries. Αυτό που αναζητούμε είναι μια ειρηνευτική συμφωνία, μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. And to defeat ISIS. I applaud Chancellor Merkel. Και το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, των τζιχαντιστών. We also recognize that immigration security. Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί σε αυτό το μέτωπο. Who seek to spread terrorism, extremism and violence. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από αυτούς που διασπείρουν την βία. Και τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στο μεταναστευτικό. Οι πολίτες μας είναι αυτοί που πρέπει να έρχονται πρώτοι, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. We must work together towards fair and reciprocal trade policies. That benefit both of πρέπει να εργαστούμε επίσης μαζί με την καγκελάριο Μέρκελ σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο. And together we can shape a future where all of our citizens have a path to financial security. The United μαζί μπορούμε να φτιάξουμε ένα μέλλον όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν τη θέση τους στην ευμέρεια. Between America and Germany is built on our shared values. We cherish. Η στενή φιλία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας βασίζεται στις αρχές τις οποίες μοιραζόμαστε τα δύο κράτη για την ειρήνη, αξίες όπως είναι η ειρήνη. Very hopeful future. Thank you. Έχουμε θέσει τις βάσεις για ένα πραγματικά ελπιδοφόρο μέλλον. Και τώρα η Άγγελα Μέρκελ παίρνει το λόγο. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα το γεγονός, είναι πολύ ευχαριστώ το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ. Miteinander zu reden als übereinander und ich glaube das hat unser Gespräch auch. Πολύ πριν από αυτή τη συνάντηση είχα πει ότι είναι πολύ καλύτερο το να μιλάει ο ένας με τον άλλον παρά να μιλά ο ένας για τον άλλον. Auszubildenden und Wirtschaftsvertretern hatten, was die gemeinsamen Interessen anbelangt. So möchte ich als erstes noch einmal in die Vergangenheit gerichtet sagen, wir die Deutschen haben den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel zu verdanken. Συζητήσαμε την διεθνή κατάσταση, συζητήσαμε όμως και τα μεγάλα θέματα εμπορίου μαζί με εκπροσώπους εταιριών, αμερικανικών και γερμανικών. Gestalten können nach Jahrzehnten des Einstehens der Vereinigten Staaten von Amerika zusammen mit den anderen Alliierten auch im Blick auf den Kalten Krieg. Und wir freuen uns heute als vereinigtes Land in Freiheit und Sicherheit leben zu können. Deshalb bin ich auch sehr dankbar für die Bestätigung der wichtigen Rolle der NATO.
Die NATO ist für uns von großer Bedeutung. Η Γερμανίδα Καγκελάριος κάνει αναφορά στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι και το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παρούσα φάση. Δεσμευτήκαμε, λέει η Άγγελα Μέρκελ, ότι θα αυξήσουμε τις δαπάνες μας στο 2% του ΑΕΠ και θα αυξήσουμε τις στρατιωτικές μας δαπάνες κατά 8%. Unterstützung von Missionen zum Beispiel in Afrika, wo afrikanische Ο τομέας της άμυνας έχει πολλούς τομείς. Und wir werden über diese Fragen natürlich weiter im Gespräch bleiben. Für uns war heute wichtig, dass wir sowohl über Afghanistan sprechen konnten, der Präsident. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αποστολές στην Αφρική, για παράδειγμα. Συζητήσαμε το θέμα του Αφγανιστάν. Ich freue mich sehr, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das auch tun werden und wir werden hier Hand in Hand zusammenarbeiten. Η Γερμανία θα συνεχίσει τις αποστολές της στο Αφγανιστάν και είμαι πολύ ικανοποιημένη για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν το ίδιο. Θα συνεχίσουμε επίσης να συνεισφέρουμε στην εκπαίδευση του Ιρακινού στρατού. Αναζητούμε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες μια λύση για το τέλος του πολέμου, τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία, αλλά και μια λύση για τη Λιβύη. Zu verbessern, wenn die Probleme dort gelöst sind. Minsk ist eine Grundlage dafür, aber wir sind leider noch nicht so gut vorangekommen und wir werden mit Το θέμα της Ουκρανίας είναι ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε και θα θέλαμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, αφού όμως πρώτα έχουν επιληθεί κάποια προβλήματα τα οποία ως Γερμανία, ως Ευρώπη, έχουμε με τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια του δείπνου θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ. Bei dem Austausch mit den Unternehmen und den Auszubildenden, welches Potenzial unsere beiden Volkswirtschaften in sich haben. Οι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες του ελεύθερου εμπορίου θα συζητηθούν και κατά τη διάρκεια του δείπνου μεταξύ μου και του Αμερικανού Προέδρου. Είναι συζητήσεις στις οποίες εμπλέκονται βέβαια και οι εταιρείες, οι βιομηχανίες. Für junge Menschen, sondern auch für die, die vielleicht arbeitslos geworden sind und noch Training brauchen, um wieder in Arbeitsplätze zu kommen. Und das ist ein Thema, das in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Rolle spielt, das aber auch bei uns eine Rolle spielt. Also kann ich sagen, wir werden in einer Reihe von Fragen. Είναι ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει βέβαια και το θέμα του εργατικού δυναμικού, το θέμα των νέων, αλλά και των ανέργων και της εκπαίδευσης των ενέργων. Είναι κάτι που απασχολεί πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτά λένε αυτή την ώρα στο Λευκό Οίκο, Τραμπ και Μέρκελ, στην πρώτη τους συνάντηση. Κρατάμε αυτό που είπε η Άγγελα Μέρκελ και έρχεται σε συνέχεια αυτό που είχε πει και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες εβδομάδες. Θα αυξήσει η Γερμανία 8% τις στρατιωτικές δαπάνες. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πει κατά 50 δις. Κάπου εκεί θα αυξήσει τις στρατιωτικές του δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, θα τις είχε ονομάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κρατάμε αυτό το στοιχείο ότι έχει να κάνει και με αυτά που ζήτησαν και για το Αφγανιστάν και για πολλά ακόμα για τα οποία συνομίλησαν. Δεν ξέρω αν θα πούν και το παρακολουθούμε αυτό, αν θα αναφερθούν καθόλου και στο θέμα Ελλάδας. Είναι και αυτό. Ακολουθούν οι ερωτήσεις των συναδέλφων που είναι εκεί. Θα δούμε αν θα μιλήσουν και για την Ελλάδα. Διότι είναι σημαντικό να δούμε τις προθέσεις και του Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά μέσω του Δέλτα Νητά στην ουσία. Τι θέλει να κάνει. Πάμε ξανά στον Δασόπουλο να μας πει για την τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς. Τάσο, διακόψαμε νωρίτερα λόγω Τραμπ και Μέρκελ. Μας έλεγε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς και ότι μας έλεγε τον κύριο Χουλιαράκη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είχαμε μείνει. Ξανάθρωπο μας εκπροσωπεί στην τηλεδιάσκεψη. Ναι, δεν είναι μόνο ο κ. Σκουλιάρακης, είναι και ο κ. Σταγαλώτων. Πέρασε και ο κ. Σταθάκης, επειδή έχει ανοιχτό το θέμα με τα ενεργειακά. Από ό,τι φαίνεται και το ενεργειακό είναι πάνω στο τραπέζι, δεν είναι αυτά εύκολα θέματα. Οι θεσμοί ζητούν επίμονα
αυτή η ιδέα να πουλήσει υδροηλεκτρικές και ελληνικές μονάδες, ώστε να περάσει μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής στα χέρια ιδιωτών. Και σε αυτό το θέμα ζητάμε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή ζητάμε να γίνει κάποια προεργασία που θα έπρεπε όμως να έχει γίνει ήδη, για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτά, θα έχει μια τέτοια εξέλιξη στη ΔΕΗ. Προς το παρόν το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνεχίζει να προτείνει τις δημοπρασίες ποσοτήτων ενέργειας και συζητά και την πρόταση ΔΕΗ να πουλήσει ένα μέρος από το φυλακή των πελατών της σε ιδιώτες, ώστε να υπάρξει έτσι κάποια ανώδυνη, ένα ανώδυνο άνοιγμα της αγοράς. Τώρα, στα πιο βασικά θέματα, φαίνεται ότι το θέμα με το εργασιακό συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο για τη συμφωνία, γιατί, Βασιλεία, αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με αριθμούς που ο καθένας μπορεί να τους διαβάζει όπως θέλει. Είναι θέμα αντίληψης. Η ελληνική πλευρά δεν θέλει να αλλάξει τίποτε άλλο εκτός από την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κλαδικό επίπεδο. Οι θεσμοί, και ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεσπόζουσα θέση στην αξιολόγηση, επιμένει να έχουμε απελευθέρωση των ροών των απολύσεων, να έχουμε επαναφορά του μέτρου της ανταπεργίας. Φυσικά για τις σωματικές απολύσεις δεν συζητάει καν να συνεχίσει κάποια διοικητική έγκριση, δηλαδή αυτό που υπάρχει σήμερα, που ο Υπουργός Εργασίας μπορεί και πρέπει να κρίνει τις σωματικές απολύσεις, οποιαδήποτε επιχείρηση και αν πρέπει να γίνουν. Και φυσικά για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που είναι κόκκινη γραμμή για την ελληνική πλευρά, ναι. Λέει ότι θα είναι πισωγύρισμα, ότι θα δούμε τους μισθούς να αυξάνονται χωρίς να αυξάνονται η παραγωγικότητα και τελικά θα είναι αντιαναπτυξιακό το μέτρο, άρα το απορρίπτει εντελώς. Άρα, Τάσο, με αυτά που τα οποία μας περιέγραψες, που είναι και τα βασικά αγκάθια της διαπραγμάτευσης και της αξιολόγησης, για να καταλάβουμε και το λόγο για τον οποίο γίνονται οι τηλεδιασκέψεις, είναι για να σημειωθεί κάποια πρόοδο, ώστε να πάμε με μια ενισχυμένη, αν μπορούμε να τη χαρακτήσουμε έτσι, πρόοδο στο Eurogroup της Δευτέρας, ώστε να πάρουμε τη δήλωση προόδου από το Eurogroup για να πάμε στο επόμενο της 7ης Απριλίου. Δηλαδή, να σημειώνουμε σιγά-σιγά πρόοδο, γιατί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση. Νομίζω ότι περισσότερο σημασία από μια δήλωση για επίτευξη προόδου έχει η ημερομηνία επιστροφής των δεσμών στην Αθήνα. Κανείς δεν θέλει να ξαναζήσουμε το τρίμηνο της απραξίας που ζήσαμε από τις αρχές Δεκεμβρίου, όταν τελείωσαν οι τελευταίες συναντήσεις, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου που έγινε η συμφωνία. Με αυτή την έννοια, ο κ. Ζαγαλώτος θα πρέπει στο Eurogroup να δώσει περαιτέρω δεσμεύσεις. Δηλαδή, όπως υποχώρησε η ελληνική πλευρά, όχι ο κ. Ζαγαλώτος, η ελληνική κυβέρνηση, στα μέτρα του δυνατού, στις 20 Φεβρουαρίου και είχαμε την επιστροφή των θεσμών, ναι. Όχι με απόλυτο αποτέλεσμα, θα πρέπει να δώσουμε κάποιες εγγυήσεις περαιτέρω, ούτως ώστε ότι θα κλείσουμε μέχρι τότε, ναι, συμφωνούμε σε αυτό, μπορούμε να δώσουμε αυτό, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε το άλλο. Τέτοιας μορφής. Τάσο, επειδή το λέγαμε και το πρωί στην πρώτη σελίδα εδώ στο SBC, ναι. Πάλι με επιστολή θα το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, συνήθως οι εγγύησεις με τέτοιο τρόπο μας έχουν συνηθίσει να δίνουν. Απλά θα είναι εγγύηση του κύριου Τσακαλώτου ότι εγώ εγγυώμαι ότι θα περάσουμε κάποια πράγματα αμέσως. Στις 20 Φεβρουαρίου δεν υπήρξε κάποια επιστολή. Ναι. Υπήρξε μια άτυπη συμφωνία σε μια προσύσκεψη που έγινε από το Eurogroup. Απλώς το Eurogroup επικύρωσε αυτή τη συμφωνία που έγινε στην προσύσκεψη. Με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ, τους θεσμούς και τον κύριο Βίζερ. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει τα μεγάλα προβλήματα, δηλαδή τα αντίμετρα, τα μέτρα και το εργασιακό, που είναι τα μεγάλα προβλήματα για να κλείσει η διαπραγμάτευση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω.
Μάλιστα. Για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση στην Αθήνα. Τάσο, δηλαδή, κάτι ναι. Πολύ γρήγορο. Τηλεδιασκέψη θα έχουμε ξανά μέχρι το Eurogroup, πέραν τη σημερινή. Και θα έχουμε και μέσα από το κύριο την πληροφορία. Αν δεν τελειώσει η σημερινή, δεν μπορώ να σου πω για αύριο. Γιατί υπήρχε πληροφορία ότι μπορεί να συνεχιστεί και μέσα από το Κυριακό. Είχε διαρρεύσει, είχε ακουστεί κάτι τέτοιο. Ναι, αν και οι δεσμοί πια δεν συνηθίζουν να συνεχίζουν συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν αποτέλεσμα. Σωστό και αυτό. Αν και σήμερα, στο τέλος δηλαδή, της σημερινής τηλεδιάσκεψης, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική πρόοδος στα μεγάλα θέματα, νομίζω ότι θα πρέπει να θα ξανασυναντηθούν από κοντά στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Ένα έτσι ερώτημα και από τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, Τάσο. Τάσο, καλησπέρα και από μένα. Με δεδομένο ότι οι θεσμοί είναι μετακίνητοι σε αυτά που ζητούν, με δεδομένο ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας, εμείς τι περιμένουμε, πού προσδοκούμε, δηλαδή ακόμα και να επιστρέψουν οι θεσμοί. Από τη στιγμή που δεν μεταβάλουν τις θέσεις τους, η ελληνική πλευρά τι περιμένει, δηλαδή τι μπορεί να πετύχει. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση λίγα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα, το γιατί το κάνουμε, ίσως για να υπάρχει, να φτάσουμε όσο πιο κοντά στο απόλυτο όριο. Με το γιατί, συγγνώμη, με το γιατί το κάνουμε που είπες, μου κάνεις ρητορικό το ερώτημα. Νομίζω έτσι είναι. Νομίζω έτσι είναι ούτως ή άλλως. Δηλαδή, το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Γιατί είναι σωστό το ερώτημά σου, Γιάννη. Ναι, Τάσο. Ναι, είναι. Αλλά πιο εύκολα μπορείς να δικαιολογήσεις μια υποχώρηση κοντά στο όριό σου, παρά όταν έχεις λίγο καιρό ακόμα να... Όσο και αν είναι αυτό επιβλαβές για την οικονομία. Μάλιστα. Σωστό. Σωστό. Πάντως κρατάμε έτσι και αυτό το σχόλιο του Τάσου. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα παρακολουθούμε και την διάσκεψη αυτή με τους θεσμούς, να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει. Γιατί είναι σωστό, Γιάννη, αυτό που είπες. Ωραία, και επιστρέφουν οι θεσμοί στην Αθήνα. Από αυτό που εμείς λέμε ότι τα εργασιακά τα θέλουμε αυτή την ώρα, για παράδειγμα. Ή αντιδρούμε σε κάποια μέτρα για τα οποία μας πιέζουν οι θεσμοί. Τι μπορεί να αλλάξει από την ώρα που θα επιστρέψουν οι θεσμοί. Αν παρατηρήσουμε λίγο το τι συμβαίνει, θα δούμε ότι οι βασικοί τομείς της οικονομίας έχουν περάσει στα χέρια ξένων. Ναι. Βλέπουμε ότι το τραπεζικό σύστημα ορίστηκαν οι διοικήσεις, οι συμμέτοχοι κατά κύριο λόγο είναι ξένοι και αρχίζει να δουλεύει. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να συντονίζεται και να πιέζει κιόλας για την γρήγορη εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Και εμείς ίσως καθόμαστε και δίνουμε μάχες όχι μόνο εκ των προτέρων χαμένες, αλλά οι οποίες ίσως να μην έχουν για το αύριο, αλλά και για το σήμερα μεγάλη σημασία. Δηλαδή, δίνουμε μια μάχη για τους εργαζόμενους, για την εργασία, για τις απολύσεις και δεν δίνουμε μάχη για τις επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχει οικονομία, οι εργαζόμενοι. Πώς θα υπάρχει απασχόληση. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο, σε πόρτα μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι μίλησαν Μέρκελ και Τραμπ σε αυτή την συνέντευξη που συνεχίζεται, γιατί έχουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων στους δύο ηγέτες. Μίλησαν και για το εμπόριο. Λέει η Μέρκελ θα συνεργαστούμε σε πολλά θέματα με τις ΗΠΑ για το εμπόριο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ότι οι ΗΠΑ έτυχαν άδικης μεταχείρισης για πολλά χρόνια στο θέμα του εμπορίου. Προφανώς μιλούν και για αυτή την υποσυζήτηση τη ζώνη ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ και Ευρώπης, για την οποία υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε, θα δούμε μια επιχείρηση εδώ στην χώρα μας που ασχολείται με ένα κομμάτι που είναι στο χωράφι, αγροτική παραγωγή, και μάλιστα είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση για να το κάνει αυτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Πράξης, και πάμε να δούμε τώρα, Γιάννη, μια οικογενειακή επιχείρηση. Και έναν άνθρωπο που ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, συνάδελφος, είναι δημοσιογράφος. Και θα μας πει τα πόσα χρόνια βγαίνει και ούτε και στην τηλεόραση. Πάμε να συνδεθούμε στο Skype με τον Βασίλη Τζίμτσο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιατί είμαστε και συνάδελφοι πάνω απ' όλα. Τη δημοσιογραφία δεν την έχεις αφήσει. Αλλά ασχολήθηκες όμως, πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με μια οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται με Λεβάντα. Και είναι στην Κοζάνη, δεν κάνω λάθος. Ναι, σε ένα μικρό χωριό στη Λούβρη Κοζάνης, σε ένα χωριό 11 κατοίκων, όπου καλλιεργεί η μητέρα μου είναι παραγωγός, αγρότησα, και καλλιεργεί Λεβάντα από τον Νοέμβριο του 2012. Από τότε λοιπόν αποφασίσαμε να καλλιεργήσουμε τη Λεβάντα, καθώς έχει προοπτικές τα αρωματικά φυτά γενικότερα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.
Επειδή γνωρίζουμε τη Λεβάντα, νομίζω Γιάννη και εσύ τη γνωρίζει τη Λεβάντα, όλοι γνωρίζουμε τη Λεβάντα, αλλά δεν γνωρίζουμε το εμπορικό του κομμάτι, δηλαδή ακόμα και σε ποιες αγορές απευθύνεται. Η δική σας και μέσα από το Λεβάντα Shop, Βασίλη, είναι μόνο στην Ελλάδα, απευθύνεστε μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Λοιπόν, καταρχήν να πω τα βασικά. Η μητέρα μου είναι παραγωγός λεβάντας, καλλιεργεί τη λεβάντα και παράγει εθέρεο έλαιο, ανθόνερο, αποξηραμένη λεβάντα σε μπουκιά, ματσάκια, ανθοδέσμες. Η μητέρα μου ως παραγωγός προωθεί σε μαγαζιά και στο εξωτερικό, κυρίως το εθέρεο έλαιο λεβάντας. Η διακίνηση γίνεται σε χοντρική από τη μητέρα μου παραγωγό. Όμως, επειδή η χοντρική πώληση δεν έχει μεγάλα περιθώρια κέρδους, επειδή είμαστε μια μικρή οικογένεια, αγροτική οικογένεια, με λίγα χωράφια, λίγα στρέμματα, για τον λόγο αυτό δημιούργησα εδώ και δύο μήνες το levandashop.gr, το οποίο απευθύνεται, είναι ηλεκτρονικό κατάστημα και απευθύνεται στην εσωτερική αγορά, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Έχω ήδη πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ομογενείς στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία και φυσικά στην Κύπρο. Αλλά κυρίως το κατάστημα απευθύνεται στην Ελλάδα, όπου έχουμε παραγγελίες από αρκετές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, κύριε Τζίμψο, έχουν, η αγορά τους είναι όλος ο πλανήτης πλέον, δεν είναι οι τοπικές αγορές. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως σχετικά με τη Λεβάντα. Την δίνετε σαν πρώτη ύλη ή τη δίνετε και σαν τελικό προϊόν? Και αν τη δίνετε σαν πρώτη ύλη, πού χρησιμοποιείτε? Λοιπόν, να πούμε ότι η λεβάντα είναι αρωματικό φυτό, το οποίο είτε το πουλείται ως βότανο, δηλαδή ως ματσάκι, ως ανθοδέσμη, αλλά και σε πουγκιά, τα σπόρια, οι δρόγοι όπως λέγεται, που μπαίνουν σε πουγκιά για την τουλάπα, για το σκόρο, που είναι η κλασική, η βασική ιδιότητα της λεβάντας, που είναι για την τουλάπα εδώ και δεκαετίες. Όμως, τα τελευταία 100 χρόνια έχει αναπτυχθεί η αρωματοθεραπεία και έχει διαπιστωθεί ότι τα εθέρεα έλαια και μάλιστα αυτό της λεβάντας έχει πάρα πολλές ιδιότητες, θεραπευτικές ιδιότητες. Έχουν καταγραφεί περισσότερες από 150 θεραπευτικές ιδιότητες σε όλο τον κόσμο, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, μέσα στο site, επειδή είμαι και δημοσιογράφος, έχω καταγράψει πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν εντοπιστεί τόσο από την αρχαία Ελλάδα, από το Θεόφραστο, τον Ιπποκράτη, αλλά και ακόμα και η Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε θεραπευτικό έλαιο λεβάντας. Αλλά και στη συνέχεια, στο Μεσαίωνα, μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιείται με διάφορες χρήσεις. Να πούμε τις βασικές χρήσεις. Είναι χαλαρωτικό το θεραπευτικό έλαιο λεβάντας. Βοηθάει στην καταπολέμηση της αϊπνίας. Βοηθάει στην χαλάρωση σε σχέση με το στρες, το άγχος, μια ασθένεια της εποχής μας. Επίσης, είναι αντικρουμπικό τόσο πριν όσο και μετά. Δηλαδή, βοηθάει στο να απομακρύνονται τα κουνούπια. Αν και είναι ωραίο το άρωμα λεβάντας για τον άνθρωπο, για τα κουνούπια δεν είναι καλό, δεν πλησιάζουν στον άνθρωπο, αλλά και για τη φαγούρα μετά από ένα τσίπημα ενός εντόμου. Επίσης, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για μία από τις χρήσεις της λεβάντας, είναι ότι χρησιμοποιείται στα καψίματα, δηλαδή από λάδι, στην κουζίνα, οτιδήποτε, αλλά και ακόμα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γαλλία χρησιμοποιούνταν, βάζανε απευθείας λεβάντα στην πληγή, προκειμένου να γιατρευτούν οι στρατιώτες από τις πληγές που είχαν στον πόλεμο. Πολλές χρήσεις και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτό που λέμε συνεχώς οι παλιοί χρησιμοποιούσαν αυτά τα όλα αυτά για να γιάνουν και τις πληγές και πολλά πολλά ακόμα. Και θελήσετε αυτό και μάλιστα οι τεθέρω λεβάντες χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην αρωματοθεραπεία αλλά σωστά. Και στα αρώματα. Μάλιστα πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, η Αζερίνα Ζολή διαφήμισε ένα άρωμα και μέσα σε αυτό περιέχει αθέρω λεβάντες. Να πάμε σε κάτι πρακτικό. Είναι απαιτητική η παραγωγή της λεβάντας? Δηλαδή χρειάζεται χρόνος για να ασχοληθεί κάποιος? Δηλαδή από την αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι η καλλιέργεια της λεβάντας δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις, δεν είναι δύσκολη καλλιέργεια σε σχέση με άλλες. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να έχουν απευθυνθεί πάρα πολλοί και μη αγρότες αλλά και αγρότες να έχουν αλλάξει καλλιέργειές τους και να
παρά που πλέον καλλιεργούν λεβάντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες εκτάσεις με λεβάντα και πλέον, επειδή από την αρχαιότητα υπάρχει επίσης ο νόμος αγοράς ζήτησης, υπάρχει υπερπροσφορά πλέον λεβάντας με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή. Εδώ τα τελευταία χρόνια στα ρεπορτάζ λέγαμε ότι η λεβάντα είναι ο μόνος παράδεισος. Εγώ έγραψα ένα άρθρο πριν 2 χρόνια σε site συναδέλφων μας, όπου έλεγα είναι μόνο παράδεισος ή κόλαση, ερωτηματικό. Γιατί, διότι όσο περισσότερο υπάζουν, τόσο περισσότερο θα πέφτει η τιμή της χοντρικής πώλησης και από εκεί πέρα θα, η μόνη δυνατότητα για να κερδίσει από την λεβάντα θα είναι με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αυξάνοντας την ποιότητα σε σχέση με την ποσότητα και επίσης δημιουργώντας προϊόντα τα οποία απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή το εταίρο λεβάντας, όπως και τα πουγκιά, όπως και τα βότανα. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με τη Βιοελλάς και είμαστε τρίτο στάδιο βιολογικής γεωργίας. Παράγουμε προϊόν βιολογικής γεωργίας ως αποξηραμένη λεβάντα και προσπαθούμε να κερδίσουμε τον κόσμο με ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επειδή ως δημοσιογράφος έχεις κάνει πάρα πολλές έρευνες στη ζωή σου, σε πλαίσιο του ρεπορτάζ, έκανες και αντίστοιχη έρευνα όταν ξεκίνησε η μητέρα σου να ασχολείται με αυτό το προϊόν, με τη λεβάντα δηλαδή, και εσύ ως οικογενειακή επιχείρηση, να δεις δηλαδή, να μάθεις, να κάνεις αυτό που λέμε εμείς και από αυτήν την εκπομπή συνεχώς ένα επιχειρηματικό πλάνο, να δεις δηλαδή ποια είναι η προσφορά, ποια είναι η ζήτηση, ποιες αγορές μπορεί να απευθυνθείς. Ξεκίνησες με αυτό το πλάνο. Ναι, λοιπόν, εγώ δούλευα 18 χρόνια ως δημοσιογράφος, μετά έμεινα άνεργος όταν έκλεισε το Alter, ο τηλεοπτικός σταθμός, και έτσι ψάχτηκα να δω πώς μπορώ να κάνω κάτι άλλο βοηθώντας και τη μητέρα μου. Διαπίστωσαμε λοιπόν ότι η λεβάντα ήταν μια καλλιέργεια από το 2011-2012 που μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Και έτσι και έγινε. Και πάρα πολλοί κόσμοι έβαλε λεβάντα. Διαπιστώσαμε ότι τότε η τιμή ήταν συμφέρουσα για να αναπτυχθεί. Όμως, στο μεσοδιάστημα, τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε, διαπιστώνουμε τα εξής. Πρώτον, έχει γίνει στα Βαλκάνια, έχει επεκταθεί πάρα πολύ η λεβάντα, τόσο η καλλιέργεια της λεβάντας, τόσο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησε η λεβάντα να καλλιεργείται στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα έχει φτάσει ακόμα και στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Στα Δε Βαλκάνια έχει αυξηθεί καλλιέργεια τόσο στην Κροατία όσο και στη Ρουμανία. Στη Δε Ρουμανία το κράτος επιδοτεί τους αγρότες με κίνητρα, δίνοντας σημαντικά βοηθήματα, προκειμένου να καλλιεργήσουν τα σταγονάκια τους λεβάντα. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με εμάς, που δεν επιδοτούμαστε για την καλλιέργεια της λεβάντας, με αποτέλεσμα οι τιμές να πέφτουν και να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς τα φθηνά μεροκάματα και όλα που έχουν στη Ρουμανία, αλλά να παίζουμε πλέον, να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς. Γιατί είναι διεθνής η αγορά της λεβάντας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως προείπα. Τόσο με την ποιότητα, ότι είναι βιολογικά προϊόντα, όσο και με το γεγονός ότι έχουμε καλό γεωγραφικό κλίμα και παράγουμε καλές ποικιλίες εδώ στην Ελλάδα, στα βουνά της Ελλάδας. Εμείς στη Λούβρη Κοζάνης είμαστε σε υψόμετρο 700 με 750 μέτρα. Όσο πιο ψηλά είναι η λεβάντα, τόσο καλύτερα. Άρα έχει λιγότερη καμφορά. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι καλό το εθέρεο έλαιο που παράγεται. Αυτοί που γνωρίζουν από αρωματοθεραπεία καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Ότι γιατί η καμφορά δεν κάνει να μπει σε αρώματα για τη χρήση του εθέρεου ελαίου. Μάλιστα. Έχετε σκεφτεί να επεκταθείτε σε καλλιέργεια άλλων αρωματικών φυτών? Ναι, το σκεφτόμαστε αυτό. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποια καλλιέργεια η οποία θα είναι να τη βάλουμε επειδή ή να ακολουθήσουμε κάποια μόδα. Αυτό έχει γίνει κατά κόρον στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί ασχολήθηκαν με superfoods, με φυτά αρωματικά και άλλα βότανα τα οποία μπορεί να έχουν απόδοση για την υγεία, για τον άνθρωπο να έχει εμπορική χρήση. Όμως υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Θα πρέπει να βάλουμε φυτά τα οποία να πιάνονται στον τόπο μας. Δηλαδή τόσο στο χώμα όσο και στο κλίμα. Δηλαδή να μπορεί να φυτευτεί σε ένα χωράφι και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις καιρικές συνθήκες. Εμείς που είμαστε σε 700 μέτρα υψόμετρο και έχουμε βαρύ χειμώνα, δηλαδή με χιόνια και θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, η λεβάντα ήταν ό,τι καλύτερο για αυτή την περίπτωση, για να το φυτέψουμε. Και έτσι και κάναμε. Υπάρχουν και άλλα φυτά σε ίδιο κλίμα, τα οποία σκεφτόμαστε να κάνουμε. Αλλά όπως προείπα, δεν θα ακολουθήσουμε κάποια μόδα. Δηλαδή θα βάλουμε κάποια άλλη καλλιέργεια, αλλά που δεν θα βασιστούμε σε αυτό που κάνουν οι πολλοί. Διότι η λεβάντα και στη συνέχεια και άλλα
πνευματικά φυτά που έχουν βάλει κατά κόρον πάρα πολύ. Θα πέσει τιμή, γιατί το θέμα είναι να κερδίζει και εμπορικά. Να υπάρχει και ανάλυση κόστους και κατά πόσο θα βγάλει το κάνει την απόσβεση και θα είναι κερδοφόρο σε βάθος χρόνου. Όχι σήμερα, αύριο, αλλά σε 5-10 χρόνια. Τελικά, Βασίλη, καταληκτικά και από τη δική σου εμπειρία και από τη δική σου εμπειρία της οικογένειάς σου που ασχολήθηκε με αυτό το κομμάτι για την αγροτική παραγωγή στην ουσία. Mm-hmm. Αξίζει τελικά για νέους ανθρώπους να κάνουν κάτι αντίστοιχο από αυτά που έχεις λάβει εσύ τα τελευταία χρόνια που δραστηριοποίησαι σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος με την αγροτική παραγωγή? Είναι τόσο δύσκολο στην Ελλάδα της κρίσης ή τελικά λοιπόν, αν προσπαθήσεις και έχεις τη θέληση? Ας πούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα, δηλαδή για να το γενικεύσουμε το θέμα. Θα πω το εξής. Η μητέρα μου είναι μικρή παραγωγός, έχει 10 στρέμματα λεπάτες, δεν είναι μεγάλη παραγωγός. Με βάση τα νέα δεδομένα εν μέσω οικονομικής κρίσης και αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, αλλά και της φορολογίας που πάει να ξεσωθεί με τους υπόλοιπους φορολογούμενους πολίτες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η μοίρα των Ελλήνων αγροτών, ειδικά των μικρών. Οι μόνοι που θα καταφέρουν να επιβιώσουν θα είναι μεγάλη παραγωγή, αγρότες, με πάνω από 100 στρέμματα, 500 στρέμματα. Αυτοί μόνο θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να γίνουν ουσιαστικά υπάλληλοι των μεγάλων. Διότι ο μεγάλος θα μπορεί να επηρεάσει την τιμή, να ορίσει την τιμή της παραγωγής. Ο νόμος της αγοράς. Ακριβώς. Ενώ ο μικρός δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και υπάρχουν... ενώ θα τρέχουν. Δηλαδή ΟΓΑ, ασφαλιστικές εισφορές και όλα αυτά. Υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών μεταξύ. Δηλαδή έχεις εσύ ένα χωράφι 10 στρέμματα, λοιπόν, ο διπλανός μπορεί να έχει άλλα 10 στρέμματα, να βγάλετε μαζί λεβάντα και να πουλάτε μια πιο μεγάλη παραγωγή ή κάτι διαφορετικό, επειδή έχουμε πάρα πολλές εκτάσεις στην Ελλάδα που είναι ακαλλιέργητες, να νοικιάσεις, αν υπάρχει αυτό το περιθώριο, και αυτό είναι το ερώτημα, άλλα χωράφια και από εκεί να επεκτείνεις τη δική σου παραγωγή. Αν πάλι έχεις το περιθώριο, να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι και οικονομικό το σκέλος. Ακριβώς. Είναι μεγάλο το κόστος. Πρέπει να γίνει πολύ καλή οικονομική ανάλυση. Κατά πόσο? Γιατί υπάρχουν και στάθμιοι παράγοντες. Για παράδειγμα, μια καλλιέργεια μπορεί να καταστραφεί από μια φωτιά ή από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι αστάθμητοι παράγοντες και ο καιρός μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη παραγωγή σε μια σεζόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη. Δηλαδή, μια χρονιά μπορεί να βγάλει, την άλλη φορά μπορεί να βγάλει καθόλου. Αυτά θα πρέπει να τα συνεκτιμήσει όλα. Εγώ προσωπικά δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να νοικιάσει χωράφια. Γιατί θα είναι μέσα, ενώ θα έχει μεγαλύτερο κόστος από ένα που δεν έχει, που είναι δικά του τα χωράφια. Αυτό και μόνο θα χάσει. Εκτός και αν βρει και το βασικό, το πλέον βασικό, η συμβουλή για όσους θέλουν να ακολουθήσουν την πρωτογενή παραγωγή, αυτό το τομέα της επιχειρηματικότητας, το πλέον βασικό και η βασική μου συμβουλή είναι να βρουν αγοραστή πριν καλλιεργήσουν ένα προϊόν. Δηλαδή να βρουν την αγορά. Αν δεν βρουν αγορά και αρκεστούν στην τιμή που θα καθορίζουν οι μεγάλοι, οι μεσάζοντες ή οι μεγάλοι χοντρέμποροι και οι μεγάλοι παραγωγοί, τότε θα χάσουν. Εκτός και αν είναι οι ίδιοι μεγάλοι. Είναι αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο που λέμε εμείς και πρέπει έτσι να κάνεις ένα πλάνο, Γιάννη Χριστόπουλε. Λογικά θα πρέπει μια επιχείρηση να ξεκινάει να τα βλέπει όλα αυτά, να βλέπει τους σταθμισμένους ή αστάθμιστους παράγοντες που μας είπε ο κύριος Τζίμψος, αλλά. Βέβαια δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ιδιαίτερα μικρός και να βρει τον αγοραστή, γιατί δεν ξέρει αν θα παράγει και ούτε ο αγοραστής μπορεί να δεσμευτεί σε αυτά τα προϊόντα. Ακριβώς, δηλαδή, είναι το δύσκολο κομμάτι αυτό. Είναι το δύσκολο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, Βασίλη Τζίμψο, να σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μέσω Skype. Καλή συνέχεια και με την παραγωγή της Λεβάντας και με το levantashop.gr που έχει ξεκινήσει. Επαναλαμβάνουμε, συνάδελφος, δημοσιογράφος που λόγω της κρίσης ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και γι' αυτό αυτός ο σκοπός αυτής της εκπομπής, να δώσουμε το στίγμα γέννη για κάποιους που ούτε να έχουν χάσει τη δουλειά τους, μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους, να αρχίσουν να ασχολούνται με κάτι άλλο, ακόμα και με τον πρωτογενή τομέα. Όταν, Βασίλη, θα αλλάξουμε, αν έρθει αυτή τη στιγμή το οικονομικό μοντέλο της χώρας, πάρα πολύ... Δεν χρησιμοποιήσεις τη λέξη ανάπτυξη. Μου κάνει... Εντάξει, το κρατώ. Πάρα πολλοί που ασχολούμαστε με διάφορα επαγγέλματα σε διάφορους χώρους, θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό που κάνουμε. Ναι. Αυτό θα είναι η ουσία. Και τότε θα αλλάξει πραγματικά και τότε θα αρχίσει να αλλάξει και η οικονομία. Γιατί πάρα πολλοί κάναμε επαγγέλματα που ίσως, που λόγω της ευημερίας που υπήρχε,
Τα κάναμε. Υπήρχε το δανεικό χρήμα, υπήρχε η ρευστότητα στο οικονομικό σύστημα και στο οικονομικό κύκλωμα η οποία βοηθούσε. Δεν μας ενδιέφερε αν υπήρχε ανάγκη γι' αυτό που κάνουμε, αν η αγορά το ήθελε. Υπήρχε το χρήμα το οποίο ήταν άκοπο και χρηματοδοτούσε όλες αυτές τις διαδικασίες. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε κάτι το οποίο γίνεται στην καρδιά της Αθήνας. Το πρωί στην πρώτη σελίδα στην Οικονομία. Η συνάδελφος Ελένη Μπότα από το insider.gr μας περιέγραψε αυτό το πρώτο εκπτωτικό χωριό που χτίζεται, που θα το έχουμε στην καρδιά της πόλης και θα δούμε και αυτό το εγχείρημα, τι ακριβώς περιλαμβάνει, αλλά και το τι λένε και πληροφορίες για τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται και στην περιοχή, γύρω από αυτό το πρώτο εκπτωτικό χωριό που θα έχουμε στο κέντρο της πρωτεύουσας. Έχουμε κινήσεις και επιχειρηματικές στο κέντρο της Αθήνας. Δημιουργείται το πρώτο outlet στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς. Είναι, Βασίλη, πρώτη φορά που γίνεται. Έχουμε την επένδυση στο Capitol του Ομίλου Χαραγγιόνη. Είναι το ήδη υπάρχον κτίριο που στεγάζεται το Μουσείο Αυτοκινήτου. Βρίσκεται στην 3η Σεπτεμβρίου και στην Ιουλιανού. Εκεί λοιπόν αποφάσισε ο Όμιλος Χαραγγιόνη να δημιουργήσει το πρώτο εκπτωτικό χωριό στο κέντρο της Αθήνας, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχουν ήδη, αλλά βρίσκονται στις παρυφές του αστικού ίστου. 8.000 τετραγωνικά θα διατεθούν για εκπτωτικά καταστήματα, περί τα 50 θα είναι αυτά. Όπως μας δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο Νικηφόρος Χαραγγιόνης, στο insider.gr, μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχουμε ενολοκληρωθεί η επένδυση. Έχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες, για παράδειγμα, αλυσίδες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό που μας είπε είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον γιατί δίνεται και μια ευκαιρία στους εμπόρους να ξεστοκάρουν. Σωστό. Οπότε γενικότερα τα εκπτωτικά καταστήματα έχουν ενδιαφέρον και βέβαια και από άποψη και των καταναλωτών οι οποίοι προτιμούν να κάνουν αυτές τις αγορές. Και κάτι άλλο, Βασίλη, έχουμε στροφή στους δομημένους στεγασμένους χώρους. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει στροφή στα εμπορικά κέντρα. Όταν αυτό βέβαια είναι και εκπτωτικό, είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό το οποίο συνηθίζεται να βλέπουμε στο εξωτερικό. Δηλαδή εμπορικά ακριβώς. Κέντρα στο κέντρο της πόλης και όχι παρά έξω. Ακριβώς στο κέντρο της κάθε πόλης, της πρωτεύουσας. Ακριβώς. Στο εξωτερικό είναι μια τάση η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερο την προτίμηση των καταναλωτών και των επενδυτών. Στη χώρα μας γίνεται για πρώτη φορά το σημείο που θα γίνει το εκπτωτικό χωριό. Θα είναι εκπτωτικό κέντρο, τέλος πάντων, μεγάλο. Ναι, σωστό, όχι εκπτωτικό χωριό. Έχει οδικές συγκοινωνίες, έχει μεγάλη πρόσβαση. Βρίσκεται στο όριο του δακτυλίου, οπότε και αυτό διευκολύνει την πρόσβαση στο κέντρο. Διαθέτει 6 επίπεδα υπόγειου πάρκινγκ. Θα είναι άνετη η πρόσβαση. Υπάρχει. Και σημαντικό για την επένδυση. Κάτι διαφορετικό λίγο, Ελένη, για να δούμε λίγο όλη την πλευρά της αλυσίδας. Είναι σημαντικό το να έχουμε ένα εκπτωτικό κέντρο στο κέντρο της πρωτεύουσας, μόνο και αν αυτό σημαίνει και για τις αλυσίδες και για τον κόσμο, για τους καταναλωτές. Γύρω-γύρω όμως, οι μικρομεσαίοι έχουν αντιδράσει ή ακόμα δεν έχουμε κάποια αντίδραση από αυτή τη επένδυση. Για να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Η είδηση είναι φρέσκια. Εκτιμούν άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε της αγοράς ότι θα φέρει τα πάνω κάτω στο κέντρο. Ναι. Ήδη στις εμπορικές πιάτσες παρατηρείται πτώση του τζίρου. Υπάρχουν αρκετοί κενοί εμπορικοί χώροι. Οπουδήποτε, Βασίλη, δημιουργείται ένα εμπορικό κέντρο, έχουμε πτώση γύρω-γύρω, δηλαδή βλέπουμε μετά ξενίκια στα καταστήματα. Αρκεί να σου φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα, ότι με το μέτρο μόλ που δημιουργήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, τα καταστήματα της Βουλιαγμένης και της Ηλιουπόλεως έχουν ερημώσει. Έχει καταστραφεί σαν εμπορική πιάτσα. Μαζεύονται οι καταναλωτές σε εκείνο το σημείο που είναι ακριβώς. Κλειστό, το που έχει πολλά μαγαζιά μέσα και μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τις αγορές και τις βόλτες. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι καταναλωτές πλέον προτιμούν τα εμπορικά κέντρα. Πάνε εκεί και κάνουν τις αγορές τους, που μπορούν να πιούν καφέ, να δουν σίνεμα. Που μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στο κέντρο. Θα δεχτεί πλήγμα το κέντρο που ούτως ή άλλως έχει δεχτεί. Το πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι παίκτες, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αυτό λοιπόν για το πρώτο εκπτωτικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο κέντρο της Αθήνας.
Και υπάρχουν, Γιάννη, προφανώς, όπως μας είπε το πρωί και η Ελένη Μπότη στην πρώτη σελίδα στην οικονομία, ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τις μικρομεσαίες της γύρω περιοχής, γιατί ήθιστε όταν φτιάχνετε ένα εμπορικό κέντρο, οι μικρομεσαίοι, οι μικρές επιχειρησούλες που είναι γύρω-γύρω, νεκρώνουν. Υπάρχουν, Βασίλη, πάντα αντιδράσεις όταν έρχεται κάτι καινούργιο, όταν είναι κάτι πιο μεγάλο από αυτό που έχουν συνηθίσει οι έμποροι της περιοχής και όχι μόνο. Μένει όμως και αυτό να το δούμε, γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το όφελος το γενικό της οικονομίας παρά το ατομικό όφελος του καθενός. Όσο και να ακούγεται και από αυτή εδώ την εκπομπή λίγο παράδοξο, θα πρέπει και οι μικρές επιχειρήσεις, τα μικρά καταστήματα να μπορούν για να ανταγωνιστούν, να πουλάνε ποιοτικά προϊόντα, να πουλάνε προϊόντα σε καλές τιμές και να χτίσουν, έχουν το πλεονέκτημα, να χτίσουν μια σχέση με τον πελάτη. Γιατί κυρίως αυτά τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, είτε εκπτωτικά είτε όχι, πηγαίνουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες όμως είναι σε όλα τα σημεία και της Ελλάδος αλλά και της πρωτεύουσας κατά κύριο λόγο. Άρα λες και αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εκεί στις γύρω-γύρω περιοχές, στα εμπορικά κέντρα, να αλλάξουν λίγο το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν, ακόμα και τα προϊόντα τα οποία έχουν μέσα. Ή τη φιλοσοφία της δικής σου εταιρείας. Αλλά πολλές να διαφοροποιηθούν. Μπορεί να αλλάξουν και το αντικείμενο. Γιατί αυτό. Σε μια περιοχή η οποία, αν δεν είναι και τόσο ανεπτυγμένη, γίνει ένα καινούργιο εμπορικό κέντρο, θα προσελκύσει πελάτες. Θα προσελκύσει καταναλωτές, δεν θα έχει αυτό το εμπορικό κέντρο τα πάντα μέσα. Οπότε άλλες επιχειρήσεις διαφοροποιημένες γύρω-γύρω μπορεί να αναπτυχθούν. Μιλάς δηλαδή για τις μεταρρυθμίσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ουσία, για να το συνδέσουμε με το επόμενο θέμα. Διότι πέρα από λίγη ώρα ο ΩΣΑ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης, μας έδωσε 5 συστάσεις σαν Ελλάδα, γιατί μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να κάνουμε από εδώ και ως το εξής. Πάμε λίγο να δούμε αυτές τις 5 συστάσεις όπως έχουμε οπτικοποιήσει, για να δούμε τι ακριβώς στην ουσία μας ζητεί ο ΩΣΑ, με τον οποίο σημειωτέων έχουμε συνάψει και συνεργασία για τις μεταρρυθμίσεις. Θυμίζουμε την εργαλειοθήκη 1 και 2. Την εργαλειοθήκη, η οποία είχε γίνει τόση συζήτηση που όλοι, συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε η εργαλειοθήκη, αλλά διαφωνούσαν όταν έπρεπε να τα εφαρμόσουμε. Να τα ψηφίσουν κατά κύριο λόγο και μετά τα εφαρμόσουν. Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Λοιπόν, μείωση των ρυθμίσεων στις βιομηχανίες δικτύων, λέει ο ΩΣΑ στην πρώτη σύσταση. Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών, καθώς θα αύξαναν την ανταγωνιστικότητα, λέει ο ΩΣΑ για τις ρυθμιστικές αρχές στη χώρα μας. Να συνεχιστεί ο εξορθολογισμός των ρυθμίσεων που θα βελτίωνε το επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι το νούμερο 3. Επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιο ευνοϊκό στην ουσία. Σε αυτά τα τρία, Βασίλη, βλέπουμε το κοινό που έχουν, που λέει ότι να έχουμε λιγότερη παρέμβαση, να έχουμε λιγότερες ρυθμίσεις, να έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον και το πώς μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία. Και νομίζω ότι από αυτό που βγαίνει είναι αφήστε την οικονομία να λειτουργήσει. Νούμερο 4. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αν το θέλετε να τάξω στο 4. Αλλά λέει αυτό το δίνει τη σύσταση και ο ΩΣΑ και λέει ότι είναι κρίσιμη σημασία για την αύξηση των εσόδων με ένα πιο δίκαιο και φιλικό προς ανάπτυξη τρόπο. Κυρίως αναφέρεται στη φορολογική βάση και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Η φορολογική βάση στην ουσία θα πληρώσουν όλοι από κάτι, αυτό στην ουσία λέει και ο ΩΣΑ, όπως και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι είναι σε φάση διαπραγμάτευση με την ελληνική κυβέρνηση και η διεύρυνση φορολογικής βάσης. Η μείωση του αφορολόγητου είναι στην ουσία, να το πούμε διαφορετικά. Και τέλος είναι να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους διαρθρωτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα, καινοτομία, τεχνολογία, πληροφορική και επικοινωνίες. Γιατί θα βελτιώσουν, λέει ο ΩΣΑ, τις δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα θέσει τη βάση για μια ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν διαρθρωτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας λέει ο ΩΣΑ. Μας λέει ότι κάπου υπάρχουν χρήματα και εμείς πρέπει να τα πάρουμε, Βασίλη. Να τα βρούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Να τα αξιοποιήσουμε. Μάλλον πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να τα αξιοποιήσουμε. Νομίζω ότι αν δεις το τι έλεγε, παιδεία, τεχνολογία. Καινοτομία. Δηλαδή είναι έρευνα πληροφορική επίσης. Συγκεκριμένα πράγματα και εμείς ψάχνουμε για μαγικά ραβδιά και μαγικές λύσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο. Σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα δούμε λίγο τι συμβαίνει και με τις αγορές. Διότι η οικονομία, οι αγορές είναι οικονομία, η οικονομία αγορές, χρηματιστήρια. Τι έχει γίνει και στη χώρα μας. Θα δούμε και τη μετοχή που μας έχει κάνει εντύπωση και αυτήν την εβδομάδα. Αλλά θα δούμε και κάτι ακόμα. Πώς αντιλαμβάνονται και οι αναλυτές
την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη. Είναι πολιτικό θέμα αυτό, αλλά έχει και πολλές οικονομικές προεκτάσεις. Τι λένε λοιπόν οι διεθνείς και γι' αυτό, αλλά και το πώς έχει επιδράσει στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό που έγινε αυτή την εβδομάδα από την Αλέκο Ατλαντικού, από την Ομοσπονδία και Τράπεζα Δωρεάν Πολιτιών, που η κυρία Γέλλεν αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πράξεις και πάμε να δούμε τώρα, Γιάννη, το αγαπημένο σου κομμάτι. Χρηματιστήριο αγορές, γιατί αγορές είναι οικονομία, οικονομία είναι αγορές, χρηματιστήρια. Είναι Βασίλη αγαπημένο και πέραν τούτου είναι και βγάζουμε και τον επιούσιο. Ναι, σωστή και αυτό. Λοιπόν, σαν ενασχόληση. Μαζί μας η Αλεξάνδρα Ιτόμπρα, συνάδελφος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Να ξεκινήσουμε λίγο από ελληνικό χρηματιστήριο. Διότι επαναλαμβάνουμε ότι πίσω από τις αγορές και τα χρηματιστήρια κρύβονται επιχειρήσεις. Πέραν τις τράπεζες που οι τράπεζες είναι στο επίκεντρο, είναι και επιχειρήσεις. Νομίζω αυτήν την εβδομάδα είχαμε δύο ειδήσεις που δεν ήταν στην ουσία ειδήσεις. Το ένα ήταν ότι η αξιολόγηση τελικά δεν κλείνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Eurogroup. Και το δεύτερο ήταν αυτό που ένα δημοσίευμα του Reuters που χθες, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να πάει ακόμα και σε διάγγελμα και να απειλήσει με εκλογές. Και αυτό δεν ξέρω αν απασχολήσει τους πολίτες, τους αναλυτές και τις αγορές. Δεν είδαμε να αποτυπώνεται πάνω στο χρηματιστήριο αυτό. Γιατί το Reuters, όταν βγαίνει κάτι από το Reuters, πάντα έχει επίδραση σύνδεση πάνω στις αγορές. Όχι, δεν αποτυπώθηκε. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, η φημολογία αυτή από το Reuters. Ήταν περίεργη φημολογία, παράξενη φημολογία. Βέβαια, το Μαξίμου την διέψευσε αμέσως, ναι. Επομένως δεν είχαμε πολύ μεγάλες προεκτάσεις. Το θέμα ήταν ότι μέσα στην εβδομάδα μάθαμε μετά από αρκετούς μήνες για πρώτη φορά ότι η χρήση του έκτακτου μηχανισμού στήριξη των τραπεζών, ο ΕΛΑ, ο λεγόμενος, αυξήθηκε. Αν και ανεπαίσθητα αυξήθηκε, είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα του πώς η εμπιστοσύνη αρχίζει και υποχωρεί όσο η αξιολόγηση σέρνεται παρατεταμένα. Ομοίως ήταν και η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Είχαμε συνεδριάσεις με πάρα πολύ χαμηλούς όγκους και τζίρους πλην της σημερινής. Ο γενικός δείκτης παλινδρόμησε μέσα σε ένα στενό εύρος τιμών. Στήριξαν κάποιες μετοχές, δικτοβαρείς μετοχές. Κράτησαν τις κεφαλοποιήσεις τους. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η εικόνα δεν αναμένεται να αλλάξει. Ο τόνος θα δείχνει να έρχεται κυρίως πλέον από τα εταιρικά αποτελέσματα τα οποία τα περιμένουμε για το 2016. Μέχρι το τέλος του μήνα θα τα έχουμε. Μέχρι το τέλος του μήνα, με μια μικρή παράταση στα τραπεζικά αποτελέσματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Απριλίου. Θα το δούμε αυτό, το πώς ακριβώς θα πάει. Γιάννη, τι μπορεί να συμπεράνουμε από τους χαμηλούς τζίρους στο ελληνικό χρηματιστήριο, αυτή την στάση αναμονής, έχει να κάνει μόνο με την αξιολόγηση, τι ακριβώς σημαίνει? Βασίλη, πριν πάμε σε αυτό, θα μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια για τον ΕΛΑ. Αλεξάνδρα, ίσως να μην είναι μόνο ο φόβος που υπάρχει, γιατί τώρα δεν υπάρχουν και πολλά χρήματα να πάνε καταθέτες να τα αποσύρουν. Έχουμε ένα τρίμηνο, το οποίο όπως τουλάχιστον έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, έχουμε μια μείωση της κατανάλωσης, έχουμε τα πάντα να είναι σε αρνητικό κλίμα και αυτό έχει αρχίσει και αποτυπώνεται στους δείχτες που βγαίνουν. Αυτό έχει ως συνέπεια και όταν το κράτος δεν πληρώνει και τις υποχρεώσεις που έχει προς τις επιχειρήσεις και προς τους πολίτες, να λείπει το χρήμα. Αυτό το χρήμα όταν λείπει χτυπάει αυτόματα στις τράπεζες. Άρα λείπει και από τις τράπεζες. Με αποτέλεσμα να πρέπει και αυτές κάπου να το βρουν. Άρα πηγαίνουν ακριβώς στον αυτό, ακριβό μηχανισμό. Και ιδιαίτερα μια οικονομία η οποία είναι εισαγωγική, χρειάζεσαι να εισάγεις προϊόντα, πρώτες ύλες, άρα τα χρήματα φεύγουν, άρα έχεις ένα κενό. Κάπου αυτό το κενό καλύπτεται με τον ΕΛΑ. Γι' αυτό είδαμε και τους τραπεζίτες να έχουν αρχίσει σιγά σιγά να το βάζουν στο τραπέζι και να λένε, παιδιά, τελειώστε, κλείστε την αξιολόγηση, να αρχίσει η οικονομία να κινείται. Τώρα, στο ερώτημα που έκανε ο Βασίλης, Βασίλη, δεν υπάρχει αγορά. Έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα πρόβλημα και επειδή οι αγορές, οι χρηματιστηριακές, οι αγορές κεφαλαίου αποτυπώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα γεγονότα, τα τιμολογούν και είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν. Εδώ έχουμε μία αγορά η οποία δεν υπάρχει. Να ρωτήσω, μιας και αναφέρθηκες και στον ΕΛΑ, γιατί να σου κάνω μετά την ερώτηση, με πρόλαβες λίγο και θέλω έτσι και το σχόλιο και της Αλεξάνδρας, αν μπορούμε να αποτιμήσουμε κάτι από αυτό. Διάβασα αρκετά με την είδηση της αύξησης του ΕΛΑ ότι ενδεχομένως αυτή η είδηση
ακόμα και να αυξήσει την πίεση στα capital controls, δηλαδή να, ακόμα και να ενισχυθούν τα capital controls με φόντο αυτό, αν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση. Αυτό ίσως είναι λίγο τραβηγμένο. Mm-hmm. Απλά, αν αρχίσουν όλοι να ξαναπηγαίνουν στις τράπεζες, να παίρνουν τα χρήματα και να μην έχουμε νέο χρήμα, νέες καταθέσεις, από πού θα βρίσκεται. Άρα τι θα κάνουν οι τράπεζες, θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν την ροή του χρήματος. Αυτό είναι. Δηλαδή τα capital controls είναι η ροή του χρήματος, το προς τα που πηγαίνει και με ποιο ρυθμό. Σωστό. Είδαμε όταν είχαν αρχίσει κάποια χρήματα και επέστρεφαν στο τραπεζικό σύστημα, αυτόματα άρχισαν να διευκολύνουν τους καταθέτες να παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια ένδειξη τέτοια, αλλά σαν διαδικασία, by the book, αυτή θα είναι. Σωστό. Απλά λέμε ότι αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο, γιατί είχαμε δει πάρα πολλές φορές και οι Αλεξάνδρε τους τραπεζίτες τους ίδιους το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρεμβαίνουν, να λένε κλείσε τώρα την αξιολόγηση. Είχαν πει και για την αύξηση των κόκκινων δανείων, για τις εκροές των καταθέσεων των προηγούμενων χρόνων. Τις άμεσες προηγούμενες εβδομάδες το είχαν πει κιόλας, αρκετές φορές. Άρα είναι και ένα, για να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Προφανώς και ξέρουν το Φεβρουάριο πώς φύγαμε στον ELA. Αλεξάνδρα, πριν απαντήσεις, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ξεκάθαρα σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο τώρα, ούτε υπόλοιπα. Σαφέστατα. Ούτε απλά ένδειξη, λέμε. Απλά είναι καθαρά, γιατί επειδή είναι κάποια ζητήματα και κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στη δημόσια κουβέντα. Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό αυτό που λες. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά. Και μην ξεχνάμε ότι μετά από 7 χρόνια κρίσης η ψυχολογία και η εμπιστοσύνη. Είναι εύθραυστη. Είναι πολύ εύθραυστη. Δηλαδή το σύστημα είναι διαρκώς στα όρια του. Αν λιγάκι εμείς πιέσουμε το σύστημα, τότε μπορούμε να δούμε ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων. Γι' αυτό ακριβώς και ρώτησα, γιατί διαβάστηκε και γράφτηκε και στο διαδίκτυο. Και απλά έχοντας εδώ και το Γιάννη ως και οικονομικό σύμβουλο, ήταν καλό που το διευκρίνησε με αυτόν τον τρόπο, Γιάννη, απλά για να ξέρουμε και τι διαβάζουμε, αλλά και το τι ακριβώς σημαίνει αυτή την ώρα. Και μην ξεχνάμε, Βασίλη, ότι από τη στιγμή που δεν είναι μόνο οι εκροές καταθέσεων οι οποίες μας ενδιαφέρουν, είναι ότι δεν υπάρχουν και οι ροές νέου χρήματος. Το νέο χρήμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί mm-hmm. μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όταν δεν μπαίνουν χρήματα μέσα στο σύστημα, θα είναι διαρκώς στα όρια του. Γιατί Σωστό. Μην ξεχνάμε ότι οι χορηγήσεις είναι πολύ αργοί ρυθμοί διευθέτησης των κόκκινων δανείων, άρα και του λόγου καταθέσεις προς χορηγήσεις. Τώρα, είπαμε νωρίτερα ότι και οι τράπεζες μπορούν να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα με μια μικρή καθυστέρηση. Διαβάζουμε, και εδώ θέλω να έρθω λίγο στο Γιάννη, ότι ένας λόγος είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λένε ότι εμείς περιμένουμε τον αναβαλλόμενο φόρο, που ήρθε ως τροπολογία χθες στη Βουλή. Αναβαλλόμενος φόρος σημαίνει σπάμε τις ζημιές μας. Σε ένα βάθος ετών. Σε ένα βάθος ετών θα δούμε πώς θα το κάνουν και αυτό θα ευνοήσει λίγο τα αποτελέσματα. Είναι θετικό αυτό το, είναι το στοιχείο για τις τράπεζες. Για τους ισολογισμούς των τραπεζών. Της βοηθάει της οποιαδήποτε επιχείρηση αν είχε αυτό το προνόμιο, πόσο μάλλον τις τράπεζες. Γιατί κακά τα ψέματα, με όλο αυτό που θα γίνει, με τις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, με αυτό το θεσμικό πλαίσιο, θα δούμε να κλονιστούν λίγο τα αποτελέσματα των τραπεζών, αλλά ευελπιστούμε όμως ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά ότι θα γίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και ελπίζουμε ότι θα είναι η βάση για την επόμενη μέρα. Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω στον αναβαλλόμενο φόρο. Επειδή ο αναβαλλόμενος φόρος είναι στο λογιστικό πρότυπο 12, αν δεν κάνω λάθος, και έχει δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις, όχι για τις τράπεζες. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή. Είχε εφαρμοστεί αρχικά στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Σωστά. Και είναι στο διεθνές λογιστικό πρότυπο. Ακριβώς. Και έχει δημιουργηθεί για τις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και αν οι επιχειρήσεις θα σπεύσουν να ζητήσουν κάτι αντίστοιχο. Γιατί είναι στο διεθνές λογιστικό πρότυπο. Εξαρτάται κάποιες επιχειρήσεις. Μιας και να μιλάμε λίγο πιο τεχνοκρατικά. Κάποιες επιχειρήσεις πιο μεγάλες που θα μπορούν να έχουν και μια επιρροή, ώστε να πιέσουν να έχουν αυτό το προνόμιο, γιατί μπορούν να το κάνουν. Αλλά και, Βασίλη, κακά τα ψέματα. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα, Αλεξάνδρα το ξέρεις, μπορεί να το έχεις γράψει κιόλας, οι τράπεζες είχαν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Το θέμα ποιο είναι, ότι χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομία. Σωστό. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και χωρίς υγιή κεφάλαια, Γιάννη, γιατί όταν πολύ μεγάλο μέρος των δικτών του Core Tier 1 βασίζεται στον αναβαλλόμενο φόρο,
Κάπου υπάρχει μια στρέβλωση η οποία πρέπει να βελτιωθεί, να κλειστεί. Για όσους δεν παρακολουθούν και δεν ξέρουν τραπεζικά, μιας και ανέφερε στο δίκτυο κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών, ο λεγόμενος Core Tier 1, όταν το 2018 θα έχουμε τα τεστ αντοχής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό το ποσοστό θα ελέγξουν. Αυτό το ποσοστό, ναι, φυσικά. Και με βάση αυτό το ποσοστό δείχνει αν είναι κεφαλαϊκά επαρκής μια τράπεζα, αν χρειάζεται νέες ενισχύσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά από τα. Τα ελληνικά είναι πολύ ψηλά. Αλλά στηρίζονται στον αναβαλλόμενο φόρο. Σωστά. Πολύ σωστά έβαλε και το 2018, Βασίλη. Οπότε, οτιδήποτε έχουμε να συζητήσουμε για το τραπεζικό σύστημα θα το συζητήσουμε το 18. Τότε. Καλά, και το Σεπτέμβριο θα έχουμε τον πρώτο έχουν για τα κόκκινα δάνεια. Το 2018 και έχει απόλυτο δίκιο η Αλεξάνδρα. Υπήρχε μια στρεβλότητα σε όλους τους τομείς, σε όλα τα κομμάτια της αλυσίδας. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θα φτιάξουμε, δεν θα αλλάξει. Εμείς περιμένουμε και μου κάνει και την ερώτηση ο Βασίλης σχεδόν κάθε φορά πότε θα έρθει η ανάπτυξη, τι γίνεται και οτιδήποτε. Τα 20 χρόνια. Την αόριστη λέξη ανάπτυξη. Τα 20 χρόνια. Δεν την έχουμε διευκρινίσει ακόμα. Τα 20 χρόνια, Αλεξάνδρα και Βασίλη, που είχαμε και δημιουργήσαμε αυτό το πρόβλημα, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξαναισορροπήσουμε. Και, Γιάννη, και νομίζω μέρες που είναι τώρα και θα βλέπουμε και τα θρησκευτικά. Ναι. Έργα είναι τα 7 χρόνια ευημερίας και τα 7 χρόνια δυστυχίας, δηλαδή είχαν και οι αρχαίοι και οι θεολογικές αυτές οι ιστορίες έχουν. Γιάννη, νομίζω ότι η βάση του προβλήματος για να αρχίσουμε να μιλάμε μετά ότι φτιάχνουμε το σύστημα είναι τα υψηλά προβληματικά δάνεια. Νομίζω ναι, ιστορικά σωστό. Δεν έχει καταγραφεί τόσο υψηλό ποσοστό προβληματικών δανείων που να φτάνει ένα στα δύο κόκκινα δάνεια ποτέ στην ιστορία, μόνο σε περίοδους πολέμου. Άπαξ και αυτό το κομμάτι δεν μπορέσουμε να το βάλουμε σε μία τάξη για να αρχίσουμε να το λύνουμε, πιστεύω όλα τα υπόλοιπα θα είναι ημίμετρα. Σωστό. Πρέπει να μειώσουμε κατά 40-41 δις μέχρι το 2019. Ακριβώς. Τα κόκκινα δάνεια, μέσα από το 107-108 που είναι τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα διαγράμματα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε να δούμε λίγο τα διαγράμματα του γενικού δίκτυου και τη σημερινή ημέρα, αλλά και τη αυτή τη εβδομάδα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε αυτή τη ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την άνοδο. 1,36 είχαμε σήμερα, έτσι. 1,36%. 1,36, η οποία άνοδος περισσότερο έγινε μετά την λήξη των παραγόγων. Σήμερα είχαμε λήξη παραγόγων. Το μεσημέρι. Μετά τις 2 το μεσημέρι, το βλέπουμε και στο διάγραμμα άλλωστε. Και εκεί άρχισε και να ανεβαίνει και ο τζίρος. Δηλαδή μέχρι τις 2 το μεσημέρι είχαμε κάνει πολύ λίγες συναλλαγές. Αργότερα ζωήρεψε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις εβδομάδες στο διάγραμμα του γενικού δίκτυου. Έτσι για να αποτυπωθεί λίγο και αυτή η, πώς να το πούμε, αυτή η ανησυχία, προβληματισμός ή στάση αναμονής, αν το θέλετε διαφορετικά, για αυτή την αξιολόγηση που τελικά δεν χάνουμε και το ορόσημο της 20ης Μαρτίου. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπωθήκε πάντως. Με αυτόν τον τρόπο και εδώ, Βασίλη, να πούμε και ότι η επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα λάβει περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τη στιγμή που δεν θα έχουμε κανένα νέο από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, χτες πέσαμε κάτω από τις 636 μονάδες, κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί και τον περασμένο Δεκέμβριο και τον περασμένο Φεβρουάριο. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει ένα πτωτικό σπιράλ μέχρι τις 610, ίσως και μέχρι τις 600 μονάδες. Έχουμε περισσότερο τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα βγουν οι χάρακες δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Σωστά. Για να μιλήσω και στη γλώσσα του Γιάννη. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, εκτός αν έχουμε κάποια συνταρακτική εξέλιξη από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης και ανατραπούν όλες. Ακόμα και σημείο προσδοκίων για την προεξοφλήπατε το ελληνικό χρηματιστήριο. Ακριβώς. Θέλω να δούμε λίγο τη μετοχή που μας έκανε εντύπωση αυτήν την εβδομάδα, Αλεξάνδρα και Γιάννη. Είναι η Motor Oil. Ακριβώς. Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα υψηλά των 52 εβδομάδων. Ναι. Είχαμε τα αποτελέσματά της, τα οποία σύμφωνα με τους αναλυτές ήταν εντυπωσιακά. Δεν ήταν τόσο, επειδή ήταν ευνοϊκό το περιβάλλον όσο αφορά το πετρέλαιο, ήταν τόσο η διοίκηση, ήταν η αποτελεσματικότητα της διοίκησης που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Προχώρησε πάρα πολύ τα επενδυτικά σχέδια. Βλέπουμε ήδη Alpha Finance, Credit Suisse, Goldman Sachs έχουν θετικές, τις καλύτερες συστάσεις και ανέβασαν όλοι τις τιμές στόχους για την Motor Oil. Βλέπουμε, έχω σημειώσει ενδεικτικά ότι ενώ από τις αρχές Μαρτίου ο γενικός δείκτης υποαποδίδει πάνω από 2% απώλειες, η Motor Oil ενισχύεται κατά 5,5%-6%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σε επίπεδο τίτλων διαφοροποιείται η αγορά.
αρχίζουμε και βλέπουμε τις ποιοτικές μετοχές. Ίσως αυτό, όσο ρέουν και τα εταιρικά αποτελέσματα, να το δούμε πολύ πιο έντονα, να στηρίξουν λίγο το δίκτυο μέχρι να έχουμε νέα. Να αλλάξουν λίγο τον τρόπο που βλέπουν το χρηματιστήριο, Γιάννη. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ασχολούμαστε με τις τράπεζες, με τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση. Αλλά υπάρχουν εταιρείες που έχουν καλά οικονομικά στοιχεία, που κυρίουν καλά οικονομικά στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά έχουν πολύ χαμηλούς τζίρους. Είναι απαξιωμένες χρηματιστηριακά, θέλω να πω. Ναι, είναι απαξιωμένη η αγορά όλη, Βασίλη. Αυτό το είπαμε στην αρχή. Βέβαια, αυτό που είναι θετικό εδώ είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βγάζουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα σε περίοδο κρίσης. Οπότε, αν τα πράγματα αλλάξουν, θα είναι πολύ καλύτερα και για αυτές και βλέπουμε σιγά-σιγά επενδυτές να τις εμπιστεύονται αυτές οι εταιρείες. Βέβαια, είναι, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, είναι πάρα πολύ χαμηλή η τζίρη, είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, δεν μπορούν ούτε να συντηρήσουν τη λειτουργία της αγοράς. Γιάννη, πιστεύω ότι και το επόμενο διάστημα, αν ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο της αβεβαιότητας, το 2017, ναι, ίσως το 2018 να δούμε ένα ποιοτικότερο χρηματιστήριο, όπου θα έχουν απομείνει οι εταιρείες που δούλεψαν, εργάστηκαν σκληρά, υγιείς δυνάμεις ακριβώς, αναδύθηκαν μέσα από την κρίση. Θα δούμε, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα δούμε και εταιρείες οι οποίες μετά την αναδιάρθρωση των δανείων που θα κάνουν και όταν θα φτιαχτεί και αυτό το θεσμικό πλαίσιο που τόσο πολύ το συζητάμε, ίσως δούμε, γιατί υπάρχουν ολόκληροι κλάδοι που είναι υποθηκευμένοι στις τράπεζες, υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, μην τους αναφέρουμε τώρα, οι οποίοι θα μπουν καινούργιοι επενδυτές και ίσως δούμε και αυτές οι εταιρείες να έχουν πολύ καλό... Και καινούργιες διοικήσεις προφανώς, γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή. Το πιο σημαντικό που θα δούμε από εδώ και πέρα θα είναι η ποιότητα των διοικήσεων. Και επειδή οι διοικήσεις, το βλέπουμε και στις τράπεζες, δεν θα είναι πλέον αμυγός ελληνικές, θα έχουν πιο international χαρακτηριστικά και προσλαμβάνουσες και αναφορές, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αν εσείως τελειώσουμε με τις αξιολογήσεις με όλα αυτά και πάμε να μπούμε σε ένα ρυθμό, μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε, τουλάχιστον στην αγορά. Γιατί αν θυμηθούμε πού ήταν το χρηματιστήριο όταν συζητούσαμε για το 2014, ήταν στις 1.400 μονάδες περίπου. Σωστό αυτό. Σωστή και για να νομίζω ότι υπάρχουν τα δείγματα αυτών που λες, όπως για παράδειγμα το ομολογιακό αυτή τη βδομάδα του ΟΠΑΠ, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Σωστό. Δεδομένων των αναλογιών, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε. Και φυσικά το τι γίνεται ακριβώς και στην αγορά έξω. Λοιπόν, θέλω να δούμε δύο ακόμα θέματα στα ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και φέτο Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ που αύξησε τα επιτόκια. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από τη στιγμή που η Fed προχωρά σε αύξηση επιτοκίων, στις πρώτες αγορές που επιδρά είναι σαν αναδυόμενες. Είναι σαν αναδυόμενες και αυτή την εβδομάδα είδαμε κάτι παράξενο, Βασίλη Κυριάννη. Πρώτα απ' όλα εξήγησε μας λίγο το διάγραμμα, το μπλε με το κόκκινο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, βλέπουμε πώς πήγε με το κόκκινο ο S&P 500 και πώς πήγε ο MSCI, ο δείκτης της Morgan Stanley για τις αναδυόμενες αγορές. Mm-hmm. Και είδαμε ένα πικ που έγινε αυτή την εβδομάδα. Για ποιο λόγο όμως? Μάλιστα, η χθεσινή άνοδο ήταν η μεγαλύτερη από το... Η μπλε γραμμή στα δεξιά αυτή την άνοδο που έχει. Ήταν η μεγαλύτερη από το περασμένο Ιούνιο. Αντιθέτως, με κάποιες άλλες περιόδους που είχαμε και το tapering, είχαμε και τις προηγούμενες αυξήσεις. Το tapering είναι η μείωση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΗΠΑ. Απλά το εκλαϊκεύω λίγο. Ναι, είδαμε τις αναδυόμενες αγορές να κλονίζονται. Ανταυτού, αυτή την εβδομάδα είδαμε να ανεβαίνουν. Ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν η ρητορική της Γέλεν, της επικεφαλής της Federal Reserve, η οποία προσπάθησε να καθησυχάσει την αγορά ότι ό,τι και να κάνει θα προειδοποιήσει πρώτα, ναι, έτσι ώστε να μην υπάρξουν αναταράξεις. Βλέπουμε δηλαδή την αμερικανική σχολή σκέψης του να μην πιέζουμε τα πράγματα από τη στιγμή που και η Ευρώπη βρίσκεται σε μία περίοδο αναταραχής, να καθησυχάζει την παγκόσμια κοινότητα και η παγκόσμια κοινότητα να προσπαθεί να εκμεύσει χρήματα από τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες είχαν υποαποδώσει. Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με παρελθούσες περιόδους. Με το τι γίνεται, Πριγιάννη. Νομισματική ειρήνη. Νομισματική ειρήνη. Οι κεντρικοί τραπεζίτες παίζουν το ρόλο τους πάρα πολύ θετικά και μια προσαρμογή, θα έλεγα εγώ, του κυρίου Τραμπ στην οικονομική πραγματικότητα, γιατί ένα από τα ερωτήματα που απασχολούσε τους αναλυτές και όλους τους που συζητάνε δημόσια για τα οικονομικά και τα χρηματιστήρια και τις αγορές ήταν κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα έχει μια
κόντρα και πολλοί μπορεί να στοιχημάτισαν ότι και το πρώτο πρόσωπο το οποίο θα έδειχνε ήταν η κεντρική τραπεζίτη. Δεν έχουν περάσει ακόμα 100 πρώτες μέρες Τραμπ. Βασίλη, η Αμερική και η οικονομία και οι αγορές λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Εκεί υπάρχει μια προσήλωση. Είδαμε το πώς πολύ ωραία μας το είπε η Αλεξάνδρα. Βγήκε η κυρία Γέλεν, καθησύχασε τις αγορές, είπε θα σας προειδοποιώ. Δεν θα το χαλάσει. Δηλαδή, ένα σημείο ισορροπίας. Όπως είδαμε και με την κυρία Μέρκελ σήμερα, μίλησαν για το εμπόριο. Δηλαδή, δεν θα χαλάσουν. Ήτανε η εμπειρία που είχαμε το 2008 ήταν τραυματική. Ναι. Φαίνεται ότι δεν θέλουν να το ξαναζήσουν και τουλάχιστον να το ξαναζήσουν με έναν τρόπο τέτοιο απρόβλεπτο που θα κλονίσει πάρα πολύ τις οικονομίες. Λοιπόν, θέλω να δούμε... Ναι, Γιάννη, αφού ότι φαίνεται δεν θέλει να το ζήσει κανένας. Λοιπόν, θέλω να δούμε και ένα άλλο θέμα, Αλεξάνδρα, κλείνοντας. Έχει να κάνει με την πολιτική και έχει να κάνει με τις ανησυχίες των πολιτικών στην Ευρώπη και βλέπουμε 20 αξιολόγησης να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Άρα, προφανώς, έχει και αντίκτυπο ή θα έχει προφανώς αντίκτυπο όλο αυτό το οποίο πλανάται πάνω από την Ευρώπη, ενδεχομένως και στις αγορές ή και στις οικονομίες. Βασίλη, για να συνεχίσω τη σκέψη του Γιάννη και να συνδέσω αυτά που λες, είναι ένα τρίπτυχο που κυριαρχεί στις αγορές. Είναι νομισματική πολιτική, πολιτική και μάκρο. Δηλαδή, η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Η νομισματική πολιτική είναι σε καλά χέρια, πιστεύουμε, και στο Γέλεν και στο Ντράγκη. Τα μάκρο είναι οικονομία, προχωράει η οικονομική ανάκαμψη, με το φθηνό χρήμα μπορεί να την στηρίξουμε. Τώρα, στην πολιτική, είναι οι αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί. Φοβόμασταν τις Ολλανδικές εκλογές, δεν έγινε τίποτα, όλα καλά. Φοβόμαστε όμως τώρα τις Γαλλικές εκλογές, όπου πιστεύουμε ότι ακόμη και η Λεπέν να μην γίνει η νέα πρόεδρος της Γαλλίας, δεν έχει σταματήσει ο ευρωσκεπτικισμός. Επομένως, θα πρέπει σιγά-σιγά οι επενδυτές να τον εντάσσουν στους καταλήτες που επιδρούν στο χαρτοφυλάκιό τους. Γιατί έχει να κάνει με τους πολίτες, στην ουσία. Οι πολίτες ψηφίζουν. Γι' αυτό και βλέπουμε τους μεγάλους οίκους αξιολόγηση και τις επενδυτικές τράπεζες να κάνουν ολόκληρα σενάρια για το τι μπορεί να συμβεί στις εκλογικές διαδικασίες που ακολουθούν. Γιατί δεν έχουμε μόνο τη Γαλλία, έχουμε και τη Γερμανία και πιθανότατα να υπάρξουν και τίποτα πρόωρες εκλογές στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Είναι αυτός ο εκλογικός κύκλος που λέμε συνεχώς, Γιάννη. Και έχει φυσικά, το παρακολουθούν οι αγορές όλο αυτό, οι επενδυτές και οι αναλυτές. Και το παρακολουθούν και το αποτιμούν. Βέβαια. Ο ευρωσκεπτικισμός και οι πολιτικές εξελίξεις μένουν λίγο σε ένα θεωρητικό επίπεδο γιατί έχουν μεγαλώσει τόσο πολλοί εταιρείες οι οποίες απασχολούν κόσμο και δεν θέλουν να πάνε μία κόντρα σε όλο αυτό σε αυτή την παγκοσμιοποίηση όσο και αν θεωρητικά το λένε γιατί όλοι ψηφίζουν με ποιο δεδομένο να μην χάσουν αυτά που έχουν. Αυτά που έχουν όμως δεν θα τα χάσουν αν συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται. Αν η οικονομία σταματήσει να αναπτύσσεται, αν κλείσουν πάλι τα σύνορα, αν αλλάξουν τα δεδομένα αυτά, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Παράδειγμα τρανό, εμείς. Εμείς είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά. Εντάξει, είναι ένα διαφορετικό μονοπάτι. Ναι, το αποτέλεσμα όμως φαίνεται. Εγώ πάντως κρατώ, για να το βγάλω από το δικό μας το πλαίσιο της Ελλάδος δηλαδή, κρατώ αυτό που πόσο έμπλε. Μπορεί το Λονδίνο να παραμείνει ως οικονομικό κέντρο, ακόμα και με το Brexit. Οικονομικό κέντρο. City Λονδίνου. Η Ευρώπη μας έχει συνηθίσει στις λύσεις που βολεύουν τους πάντες. Εντάξει, όχι, γιατί ήθελε τη Φραγκφούρτη όσο έμπλε να γίνει το κέντρο της Ευρώπης, το οικονομικό κέντρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που έχει βοηθήσει και στην παγκοσμιοποίηση και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη διασύνδεση του κόσμου μέσα σε ένα λεπτό είναι το κινητό τηλέφωνο. Μπορεί κάποιος να φανταστεί τη ζωή του χωρίς κινητό τηλέφωνο? Θέλω να δω εμάς ότι ο δημοσιογράφη, για παράδειγμα. Χωρίς το τηλέφωνο. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, τώρα να σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πράξη στο SBC. Νομίζω ένα θέμα Γέννη μας απασχόλησε αυτήν την εβδομάδα ήταν οι Ολλανδικές εκλογές. Που την είχαν στο επικεντρό τους και τα χρηματιστήρια, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είχαμε την Αλεξάνδρα Ντόμπραντ, συνάδελφο. Γιατί αυτός ο ιστορικός εκλογικός κύκλος, τον οποίο αναφέρουμε συνεχώς, ξεκίνησε Ολλανδία.
Βγήκε πάλι ο Ρούτε. Και όχι η ακροδεξιά. Εκεί ήταν τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Δεν ξέρω, τα γκάλο πέσαν μέσα εκεί. Τι έγινε? Αυτό πρέπει να το δούμε. Σωστό. Σωστό το ερώτημά σου. Γιατί συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα παγκόσμιο σύγχρονο στην Ελλάδα δεν πέφτουν και ιδιαίτερα μέσα και έχουν να κάνει και με τους πολίτες που και αυτή η τάση που υπάρχει πλέον να μην απαντάνε ακριβώς στη σκέψη τους. Πάντως, επειδή ήταν το ξεκίνημα του εκλογικού κύκλου Βασίλη και το αποτέλεσμα ήταν θετικό όπως φαίνεται για την, όχι μόνο για την Ολλανδία αλλά και για την Ευρώπη, το παίρνουμε στα πολύ θετικά της χρονιάς αυτό. Σημειώνουμε χθες εδώ στην εκπομπή Πράξη, δώσαμε και την άλλη πλευρά της Ολλανδίας πέραν των εκλογών, την Ολλανδική οικονομία σε αριθμούς. Και είδαμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι εξαγωγές. Από εκεί στην ουσία έχει χρήματα το Ολλανδικό κράτος. Εντάξει, και τι εισάγει προϊόντα υπηρεσίες και τα επανεξάγει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της οικονομίας της. Αλλά έχει και παρουσία στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, Βασίλη. Πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα που καταγράφει από τον αγροτικό τομέα και μια χώρα η οποία δεν έχει ούτε πολύ ήλιο, είναι κάτω από τη θάλασσα, είναι τελείως διαφορετική από τις χώρες που είχαμε συνηθίσει να παράγουν κυρίως αγροτικά προϊόντα. Και η επανεισαγωγή σημαίνει ότι έχει ανεπτυγμένο το εμπόριο, που αυτό σημαίνει logistic, μεταφορές, είτε αεροπορικές είτε υπαίθριες. Ναι, γιατί έχει το λιμάνι του Ρότερνταμ. Άρα έρχονται τα προϊόντα εκεί και στην ουσία φεύγουν και από τη χώρα προς άλλες περιοχές. Είναι μια χώρα προς μίμηση η Ολλανδία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι του εμπορίου, ακόμα και υπηρεσίες έχει πολλά. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε όμως το υπόλοιπο σκέλος της όλης υπόθεσης μετά τις Ολλανδικές εκλογές. Υπάρχει λοιπόν μια ικανοποίηση στις Βρυξέλλες για την επικράτηση Ρούτε στις Ολλανδικές εκλογές και πρέπει να δούμε τι είπε και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, στο Euronews, και το δούμε από την ελληνική έκδοση του Euronews, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει πλέον η προσοχή όλων να είναι στραμμένη στις εκλογές σε Γαλλία και σε Γερμανία. Ικανοποίηση αλλά και εγρήγορση είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά τη νίκη του Μαρκ Ρούτε στις Ολλανδικές εκλογές. Μιλώντας στο Euronews, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντώνιο Ταγιάννη επέστησε την προσοχή όλων εν ώψη των εκλογών αρχικά στη Γαλλία και εν συνεχεία στη Γερμανία. Είδατε τι έγινε στην Ολλανδία. Δεν νίκησαν. Γιατί? Διότι ο πρωθυπουργός τους έδωσε απαντήσεις στους πολίτες. Χρειάζεται να προσέχουμε στο τι λένε οι πολίτες, να τους δίνουμε απαντήσεις που να έχουν σημασία για αυτούς. Έχοντας να αντιμετωπίσει τον ευρωσκεπτικισμό του AfD και την αναδυόμενη στη Γερμανία ξενοφοβία 6 μήνες πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές, η Άγγελα Μέρκελ είδε με ικανοποίηση την ήττα του Ισλαμοφοβικού Κόμματος της Ελευθερίας. Η Ολλανδία είναι εταίρος μας, φίλος και γείτονάς μας. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ για το ότι η υψηλή συμμετοχή στις εκλογές οδήγησε σε ένα φιλοευρωπαϊκό αποτέλεσμα. Είναι μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, και η ακροδεξιά υποψήφια για τη γαλλική προεδρία Μαρίν Λεπέν εξέφρασε μέσω συνεργατών της την ικανοποίησή της για την άνοδο του στενού της συμμάχου Βίλντερς. Αναλυτές προειδοποιούν ωστόσο ότι η γαλλική εκλογική μάχη θα είναι πολύ διαφορετική λόγω της καλύτερης οργάνωσης και μεγαλύτερης εμπειρίας του εθνικού μετώπου. Αυτά λοιπόν για την Ολλανδία, που σημειωτούν από αυτά που είδαμε χθες τα στοιχεία, τα ίδια επικαλούμε, που τα παρουσιάσαμε χθες στην εκπομπή Πράξης. Είδαμε ότι η Ολλανδία είναι και ένα μέρος που ανθούν οι startup εταιρείες. Γιατί ασχολούμαστε πολύ με τις startups, έχει γίνει τις μόδες και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στη χώρα μας. Όχι μόνο στην Ολλανδία. Η Ολλανδική πρεσβεία εδώ, ναι, έχει φτιάξει μια θερμοκοιτήρα, παρακολουθεί νεοφυείς επιχειρήσεις εδώ πέρα και δουλεύει πάνω σε αυτό. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να το έχουμε κάνει εμείς από μόνοι μας, το κάνουν κάποιοι άλλοι. Πιο συντεταγμένα καιρός το κάνουν. Λοιπόν, θέλω να δούμε δύο παραδείγματα. Θα δούμε δύο παραδείγματα που κυρίως πίσω από αυτές τις ιδέες κρύβονται μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και startup επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Προσπαθούν να δουν τι ανάγκες ενδεχομένως μπορεί να έχει ο κόσμος, απλές ιδέες, πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μπορεί κάποια να είναι εφαρμόσιμη, μπορεί κάποια να ενδιαφέρουν, κάποια άλλα όχι, αλλά αξίζει να τα δούμε, διότι έχει να κάνει με μια ιδέα επιχειρηματική που μετουσιώνεται σε μια πράξη. Δηλαδή, θα δούμε ένα κράνος που είναι ακόμα και για ποδήλατα, έχουν πάνω ενσωματωμένο φλας, έχουν φρένο και είναι για την ασφάλιση των επιβάλλοντων και των αυτών που τα οδηγούν, αλλά και μια γλάστρα που αιωρείται. Εντάξει, είναι και αυτό πιο φουτουριστικό. Ναι, είναι πιο φουτουριστικό. Δεν ξέρω, Βασίλη, αν παραδείγματος χάρη στο μέλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Ενδεχομένως.
Θα το δούμε. Θα το δούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε προφήτες του μέλλοντος, αλλά προφανώς προς τα εκεί οδεύουμε, προς τις νέες τεχνολογίες εννοώ και αυτές τις ιδέες. Πάμε να δούμε λίγο αυτές τις ιδέες που επαναλαμβάνουμε ότι είναι από πίσω μικρές εταιρείες ή startup εταιρείες που δημιουργούν. Κάνουν κάποιες ιδέες πράξη, απλές ιδέες πράξη. Αυτά λοιπόν επιχειρηματικές ιδέες που γίνονται πράξη. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κάποιον αν ενδιαφέρουν π.χ. πτάμενη ή αιωρούμενη γλάστρα, δηλαδή αν θα την αγόραζε, αν θα ήταν ο καταναλωτής ή ο πελάτης αυτής, αλλά πάντως είναι μια ιδέα. Μπορεί να είναι project ακόμα και από πανεπιστημίων ή από κάποιες εταιρείες που θέλουν να δείξουν το τι μπορούν να κάνουν ή από πρόσωπα τα οποία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, ώστε στη συνέχεια να έχουν και ένα μέλλον επιχειρηματικό. Είναι στα θετικά, Βασίλη. Δεν μπορούμε. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο αγοραστικό κοινό ή να μην είναι τόσο επιτυχημένη η επιχειρηματική ιδέα, αλλά όταν χρησιμοποιείς τεχνολογία και δημιουργείς κάτι... και δυνατότητες τεχνολογίας ακριβώς, επίσης. Και πάνω εκεί μπορεί να στήσεις και να πας στο επόμενο βήμα, να φτιάξεις κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Δηλαδή δεν χάνεται τίποτα η γνώση. Να καινοτομήσεις. Ακριβώς. Η γνώση δεν χάνεται ποτέ. Πάνω στη γνώση έρχεται καινούργια γνώση, στείνονται πράγματα που κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Και τον εξελίσσεις κάποια στιγμή. Ακριβώς αυτό. Εξελίσσεται. Πας στη νέα εποχή. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε εμείς τώρα κάτι διαφορετικό, διότι και εδώ στη χώρα μας, συντεταγμένα, θα πρέπει να δούμε, διότι κατά μόνας πολύ δύσκολο να τα βγάλει κάποιος πέρα, πρέπει συντεταγμένα, ακόμα και μικρές περιοχές ή περιοχές, να αρχίσουν να βλέπουν κάποια πράγματα πιο συντονισμένα και να τα κάνουν πράξη, ακόμα και να γίνει μια περιοχή τουριστικούς προορισμούς. Είπες μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, το συντεταγμένα. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι ακόμα και στον τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων έχουν αρχίσει και παντού, κάθε πόλη, ναι, κάθε χωριό, έχουν αρχίσει αυτό που λέγαμε παλιά, κάθε πόλη και γυμναστήριο, κάθε χωριό και στάδιο. Δεν υπάρχει κάτι συντεταγμένο κάτω από μια ομπρέλα και το ακούμε από ανθρώπους αγοράς και χτες το ακούσαμε αυτό, ότι χρειάζεται μία ομπρέλα, ένα συντονιστής, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Και αυτό γιατί, καταρχήν, να μην χάνονται πόροι. Σωστό. Και να είναι συντονισμένες οι κινήσεις, οι δυνάμεις, για να πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα, να υπάρξει ο στόχος και να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τις προοπτικές ανάδειξης μιας περιοχής εδώ της Αθήνας. Είναι στην Γλυφάδα για να αναδειχθεί ο τουριστικός προορισμός. Αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας City Break Tourism, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης και θα δούμε λοιπόν τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων που αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της περιοχής.
Οι προοπτικές της Γλυφάδας ως τουριστικού προορισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο του 6ου συνεδρίου City Break Tourism που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης. Στην πόλη μας, στη Γλυφάδα μας, διαθέτουμε πλεονεκτήματα και δεδομένα που πιστεύουμε ότι θα μας δώσουν μεγάλη όθηση στον τομέα του τουρισμού, στην τουριστική ανάπτυξη το επόμενο διάστημα. Έχουμε την παραλία μας με τις μαρίνες, έχουμε το γήπεδο του γκολφ, έχουμε το βουνό μας, τον ημιτό μας με τα σπήλαια και όλες τις ομορφιές που μπορούν να δημιουργήσουν τα μονοπάτια που πρέπει να φτιάξουμε εκεί. Έχουμε πλέον χαρακτηρισμένα επίσημα ιαματικά νερά και ο τομέας του τουρισμού για την υγεία αναπτύσσεται και αυτός πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι μαζί με όλα αυτά, το εμπορικό κέντρο της πόλης μας και την προσπάθεια, την εργώδη προσπάθεια που κάνουμε σε όλα τα επίπεδα για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων, για την καθημερινή αναβάθμιση λειτουργίας της πόλης μας, νομίζουμε ότι το επόμενο διάστημα μπορούμε και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στον τομέα αυτό. Η συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι τουριστικές δυνατότητες της πόλης της Γλυφάδας. Επομένως, όταν η Αθήνα ανοίγει μια νέα δραστηριότητα και παρουσιάζει ένα νέο πακέτο κινησιών, πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί και να παρουσιάσουμε ένα πακέτο ολοκληρωμένο και να κάνουμε τα λεγόμενα κλάστερ. Όλοι μαζί δηλαδή. Όλοι μαζί. Είτε λέγονται έμποροι, είτε λέγονται κινήσεις απλές, είτε άλλες δραστηριότητες. Όλοι μαζί να προσδώσουμε αυτή την αξία που χρειάζεται. Χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV. Αυτά λοιπόν, για να αναδειχθεί η Γλυφάδα ως ένας τουριστικός προορισμός, πώς θα μπορεί να γίνει λοιπόν αυτή η περιοχή τουριστικός προορισμός, να προσελκύσει τουρίστες. Μπορεί να το κάνει και πολλές περιοχές σε αυτή τη χώρα. Πολλές περιοχές και μιλάμε, Βασίλειο, τώρα ότι. Έχουμε ωραίους τόπους, ωραίες περιοχές. Η Αττική. Και όχι μόνο η Αττική. Πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για να γίνει τουριστικός προορισμός. Νομίζω και ο Πρωθυπουργός είπε για κάποιον ανασχεδιασμό που γίνεται ότι μπορεί. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως. Το κέντρο της Αθήνας μπορεί να κρατήσει κόσμο, τουρίστες εδώ, επισκέπτες, με αποτέλεσμα να επισκέπτονται και τις άλλες περιοχές της Αττικής. Σωστό. Λοιπόν, εμείς κλείνοντας, πάμε να θα δούμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την ευρωπαϊκή οικονομία, διότι και εκεί υπάρχει αβεβαιότητα. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι της ανάπτυξης. Λέμε συνεχώς για τον βορρά με τα πλεονάσματα, τον νότο με τα ελλείμματα. Να δούμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Με αυτό θα κλείσουμε, αυτό το ρεπορτάζ θα κλείσουμε την ελληνική έκδοση του Euronews για να δούμε λοιπόν το μέλλον της Ευρώπης, το οικονομικό της μέλλον. Εμείς καληνυχτούμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, πράξεις. Ελπίζω, Βασίλη, με καλύτερα νέα, με καλύτερα τουλάχιστον νέα. Από διαπραγμάτευση. Με διαπραγμάτευση που ολοκληρώθηκε, δηλαδή η σκέψη με τους θεσμούς. Δεν έχει βγει κάτι ιδιαίτερο από εκεί. Τους άλλους έχουμε πει ότι έχουμε χάσει το Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Δεν θα έχουμε κάποια συμφωνία εκεί. Κλείνουμε λοιπόν με την ευρωπαϊκή οικονομία και το μέλλον της. Καλό βράδυ σε όλους. Για πρώτη φορά σε μια δεκαετία σχεδόν, όλες οι οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών βαδίζουν προς την ανάπτυξη. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα σε σχέση με το αν αυτό συμβεί φέτος ή του χρόνου, εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει λόγω των μηνυμάτων που στέλνει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση, των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων που θα γίνουν στην Ευρώπη, αλλά και λόγω Brexit και της Κίνας. Αυτή την εβδομάδα το Real Economy βρίσκεται στο London Business School για να αναλύσει τους δρόμους που ανοίγονται για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ξεκινήσουμε με τη γενική πρόβλεψη. Σε όλη την Ευρώπη, όλες οι χώρες, ακόμα και αυτές που έχουν χτυπηθεί σκληρά από την ύφεση, αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη φέτος και του χρόνου. Στη ζώνη του ευρώ, η ανάπτυξη αναμένεται να έχει πιο αργό ρυθμό σε σχέση με πέρυσι, αλλά θα ανέβει ξανά από το 2018. Αυτή η εκτίμηση δεν βασίζεται μόνο στην αύξηση των εισαγωγών. Ας δούμε μια γραφική αναπαράσταση για το πόσο ο πληθωρισμός, που ήταν αρκετά χαμηλός τα προηγούμενα δύο χρόνια, αναμένεται να ανέβει και πάλι. Η Έλενα αποφασίζει τι θα αγοράσει ανάλογα με την αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών. Για μερικά χρόνια δεν έκανε αγορές γιατί έβλεπε ότι οι τιμές πέφτουν και πίστευε ότι θα πέσουν ακόμη περισσότερο. Αυτό όμως μείωσε την αγοραστική της δύναμη καθώς οι επιχειρήσεις πούλησαν λιγότερο, επένδυσαν λιγότερο, προσέλαβαν λιγότερους ανθρώπους και οι μισθοί έπεσαν. Ο ένας παράγοντας ήταν η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Αυτό βοήθησε σημαντικά την οικονομία. Αλλά η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε ξανά πρόσφατα, οδηγώντας τον πληθωρισμό κοντά στο επίπεδο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι εξασφαλίζει σταθερές τιμές. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα φτάσει στο 1,7% φέτος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσει το 1,8%. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, βοηθώντας την ανάπτυξη της οικονομίας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί η εγχώρια κατανάλωση.
αλλά αν αυξηθεί πολύ ο πληθωρισμός, η οικογένεια της Έλεν μπορεί να μην ξοδέψει περισσότερα χρήματα. Ας βάλουμε αυτές τις εκτιμήσεις σε συγκεκριμένο πλαίσιο, επειδή η ανάκαμψη γίνεται με αργούς ρυθμούς και δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό επισημαίνεται από την πρόβλεψη για τις 4 μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Μόνο η πρόβλεψη για τη Γερμανία έχει βελτιωθεί, ενώ αν ρίξουμε μία ματιά στη Γαλλία, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη είναι λίγο υψηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις. Τι περιμένουν λοιπόν οι επιχειρήσεις με δεδομένο ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη άγγιξε τη μέγιστη τιμή της το Φεβρουάριο εδώ και 6 χρόνια. Η Mavenblex κατασκευάζει βιομηχανικές πόρτες κοντά στη Λιόν για πάνω από 3 δεκαετίες. Οι πόρτες τις πωλούνται σε άλλες εταιρείες της Γαλλίας αλλά και της Ευρώπης, συμβάλλοντας στην υγεία όλης της οικονομίας. Τα κατέργαστα μεταλλικά κομμάτια παραλαμβάνονται, μεταποιούνται και συναρμολογούνται από 40 εργάτες. Αν προσθέσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στις πωλήσεις και στις άλλες μονάδες, φτάνουμε συνολικά τους 88. Αναμένεται μάλιστα να προσληφθούν ακόμα περισσότεροι καθώς ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξάνεται. Σε σύγκριση με το 2011, για παράδειγμα, αυξήσαμε περίπου κατά 30-40% την παραγωγή πορτών στην εβδομάδα. Κατασκευάζαμε περίπου 50 πόρτες την εβδομάδα το 2011. Σήμερα έχουμε φτάσει στις 85-90 και μερικές φορές αγγίζουμε τις 100 πόρτες την εβδομάδα. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εταιρείας δίνει μια εικόνα για το πόσο καλά τα πάει ο ιδιωτικός τομέας, ειδικά ο χώρος των κατασκευών. Και αυτό αφορά όλη την Ευρωζώνη, όπου αναμένεται να γίνουν αρκετές προσλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία αναμένεται να πέσει στην Ευρωζώνη από το 10% στο 9,1%. Και αυτή η πρόβλεψη αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τους τελευταίους μήνες το ευρώ ήταν λιγότερο ισχυρό και αυτό βοήθησε στις εξαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων, κάνοντας τις πόρτες φθηνότερες για τους ξένους. Αλλά αυτό είναι κάτι που κλείνει τον κύκλο του. Άρα, μια αύξηση της εγχώριας ζήτησης λόγω μιας καλύτερης κατάστασης της αγοράς εργασίας θα ήταν ευπρόσδεκτη. Αλλά με τον πληθωρισμό να παίρνει την ανιούσα και την επίδραση που θα έχει αυτό στην καταναλωτική δύναμη των οικοκυριών, οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερο από ποτέ μια στρατηγική για την ανάπτυξη. Για να πετύχουμε την ανάπτυξη, έχουμε στρέψει τις προτεραιότητες μας στο εξωτερικό. Λίγο στη Γαλλία, αλλά κυρίως στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη. Βέβαια, όλες οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το δίλημα από τη μια πλευρά της ανάγκης νέων επενδύσεων και από την άλλη της σημερινής πολιτικής αβεβαιότητας και ότι αυτή συνεπάγεται. Είναι λίγο ανησυχητικό γιατί αυτή η έλλειψη σταθερότητας που υπάρχει θολώνει εν μέρη τις προβλέψεις ανάπτυξης που έχουμε κάνει. Ξέρουμε επίσης ότι σε ένα έτος με εκλογές στη Γαλλία δεν είναι καλό να κάνουμε επενδύσεις γιατί τα πάντα είναι σε αναμονή. Μαζί μας για να αναλύσουμε αυτή την πρόβλεψη είναι μία από τις καλύτερες οικονομολόγους του κόσμου και καθηγήτρια εδώ, στο London Business School, η Λουκρέτσια Ράικλιν. Ας ξεκινήσουμε συζητώντας για την αβεβαιότητα που έχει να κάνει με τις εκλογές στην Ευρώπη, την Αμερικανική κυβέρνηση, την Κίνα και το Brexit. Πόσο τα ιεραρχούσατε? Εάν δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αβεβαιότητα αφορά βέβαια τον παράγοντα Τραμπ. Αυτό θα συμβεί νομίζω γενικά σε όλη την Αμερικανική οικονομία, γιατί πολλοί ανάμεσά μας θεωρούν ότι η Αμερικανική οικονομία έχει πιάσει τα βάνη. Η Ευρώπη έχει τα δικά της προβλήματα. Αν βέβαια ο ρυθμός της Αμερικανικής οικονομίας επιβραδυνθεί και υπάρξει προστασία του εμπορίου, η Ευρώπη θα πληγεί. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει τώρα μια πολύ πιστική ανάκαμψη. Πώς αυξάνονται οι επενδύσεις όταν υπάρχει ανησυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την Ευρώπη? Πάνω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να εργαστούμε. Να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και οι πιο αδύναμες εταιρείες, ο πιο αδύναμος κρίκος των επιχειρήσεων θα επωφεληθεί από την παρεχόμενη τεχνολογία. Πιστεύω όμως ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης. Όταν φύγει από τη μέση η πολιτική αβεβαιότητα, θα υπάρχει περισσότερη αισιοδοξία. Υπάρχει ένα κομμάτι που λείπει από αυτήν την εικόνα. Γιατί η Γερμανία φαίνεται ότι είναι η μόνη που αντέχει. Η Γερμανία αναπτύσσεται, αλλά και η Ισπανία το ίδιο. Αυτή που έχει απογοητεύσει είναι μόνο η Ιταλία. Η Ιταλία πρέπει να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι πιο αδύναμες περιοχές της θα συγκλίνουν σε ρυθμούς μεγαλύτερης ανάπτυξης. Αντλώντας λίγη σιγουριά από τα ποσοστά απασχόλησης και κάποιους ονομαστικούς μισθούς σε όλη την Ευρώπη, τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση και να τη βελτιώσουμε? Going and make it better.
Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο δείκτης τιμών καταναλωτή εξαιρουμένων των ενεργειακών αγαθών και των τροφίμων, είναι ακόμη αδύναμος. Νομίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τα κίνητρα, γιατί αν τα αποσύρει τώρα θα ήταν επιζήμιο για την αληθινή οικονομία, αλλά και την οικονομική σταθερότητα, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα άρχιζαν να αυξάνονται. Οι χώρες που έχουν μεγάλο χρέος θα αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα. Αλλά συνολικά πιστεύω ότι η ζώνη του ευρώ πρέπει να εργαστεί πάνω στη δική της διακυβέρνηση και να προσφέρει συνολικά φορολογικά κίνητρα. Πώς θα γίνει αυτό? I think we should look at, Νομίζω ότι πρέπει να δούμε, ενώ ότι πρέπει να ζητήσουμε από τους πολιτικούς μας και από τους οικονομικούς θεσμούς και τους υπεύθυνους της οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, να σκεφτούν πολιτικές που θα βοηθήσουν να μπει η τεχνολογία στις επιχειρήσεις, που θα τις κάνουν ισχυρότερες. Νομίζω ότι η οικονομία μας χρειάζεται ακόμη λίγη όθηση. Λουκρέτσια, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε.